Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση αριστερά μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντυκα. Τα λιρά μόνο έντυκα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι θέλουν κι γυναίκα. Καλημέρα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5. Παρέθαμαστε από τώρα μέχρι 4 εδώ 95,5 των FM. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Θανάσης Καδαμπάκας στο production. Η κυρία Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος και πολύ πολύ σύντομα ο Κώστας Τραπτόπουλος εδώ 95,5 των FM. Παρέα με την Ελλάδα Online με το Hall Double Play, όπου μπορεί να απολαμβάνεις απεριόριστες και επεραστικές κλήσεις 300 λεπτά προς κινητά, ADSL Internet έως 24 Mbps μόνο με 23 ευρώ και αν είσαι συνδρομητής Vodafone μόνο με 18 ευρώ το μήνα. Γράφετε 9.55, αφήνετε και ενώ γράφετε το μήνυμα και το στέλνω στο 54.340. Έτσι επικοινωνούμε μέχρι την ώρα εκείνη που θα ανοίξουμε γραμμές. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς. Γράφετε ό,τι θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Με τις τελευταίες μετρήσεις ακροαματικότητας να δίνουν το Αθλητικό Μετρόπολης πρώτο από όλα τα ραδιόφωνα μετά από την τελευταία μέτρηση η οποία έγινε από τη Focus Bari. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές για την στήριξη στο Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM, το οποίο είναι στην κορυφή στο τέλος του πρωταθλήματος, κατακτά το ίδιο το πρωτάθλημα. Με Champions League, το οποίο χτες είχε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω δει για συγκεκριμένους λόγους τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πως το είδε ο Κωστής, με έναν απίστευτο Νόιερ, ο οποίος πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει στη θέση νούμερο 1 εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με διαφορά
ο καλύτερος τερματοφύλακας του κόσμου και έμεναν Λιονέλ Μέση να κάνει όργια, να κάνει πραγματικά πράγματα τα οποία φέρνουν τον κόσμο στα γήπεδα. Συνδυάζει βέβαια το τεχνό με το του ωφελήμου και αυτό το λέω ειδικότερα για το δεύτερο γκολ, εκεί όπου ο Μέση σπάει τη μέση του Μποάτεκ και όπως κάποτε εμάς τους Ηρακλειδείς και τους φίλους τους οποίους αρέσει πάρα πολύ το φαντεζί ποδόσφαιρο, έκανε άνω κάτω τους αμυντικούς, έκανε χαζό τον Μποάτεκ, τον έριξε κάτω, πλάσαρε από πάνω τον Νόιερ, πέτυχε το δεύτερο γκολ της Μπαρτσελώνα και θα ήθελα πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω αν θα ήθελες και εσύ Κωστή, να είμαι από μία γωνία και να βλέπω τα μούτρα του Κριστιάνου Ρονάλντο, καθώς εκείνη τη στιγμή ο Λιονέλ Μέση, ο μάγος από την Αργεντινή, τον προσπέρασε στην λίστα των σκόρερ όλων των εποχών του Champions League. Θα ήθελες να το βλέπεις αυτό? Όχι. Όχι. Ωραίο γκολ? Όχι. Όχι. Το πρώτο γκολ το προτιμάς περισσότερο? Όχι. Αν και είσαι υπέρ της οργανωμένης ενέργειας και όχι της ατομικής. Τώρα ανάλυση παιχνιδιού κάνεις? Όχι, δεν κάνω ανάλυση. Ανάλυση κάνεις εσύ. Δεν συνηθίζω να κάνω αναλύσεις. Εγώ κάνω μια μικρή περίληψη. Εσύ κάνεις αναλύσεις. Μιλάς για συστήματα. Τι αναλύσεις ρε, τι Μέση ρε, φοβερός ο Μέση. Όχι, αυτό. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του παιχνιδιού εχθές ρε? Αυτά τα οποία σου είπα από χθες. Τι με είπες χθες ρε, 2-3 γκολ δεν σε έδωσα εγώ. Μπράβο, θερμάς. Ένα 90 δεν σου έδωσα εγώ. Είπα, βεβαίως. Όχι 15 κόρνερ, όχι 5 κόρνερ, τι κόρνερ ρε. Ρε φίλε, σου είπα ότι σε αυτό το επίπεδο ψάχνεσαι για κάτι τι καλό. Τι να ψάχνεις ρε, όταν δεν υπάρχουν εξτρέμ. Και όταν ο Μέση κλείνει προς τα μέσα ρε. Δεν πάει να με, δεν είναι εξτρέμ. Επειδή μπερδεύεις κάτι. Τι μπερδεύω ρε, τι θα 16 για άλλη μια φορά. Να μας τρελάνεις, 15 κόρνερ και δεν μετανιώνω ποτέ. Πόσα ήταν τα κόρνερ? 5. Άντε μπράβο. Και λοιπόν. Άντε μπράβο. Να μάθεις να βλέπεις μπάλα. Να μάθω να βλέπω μπάλα. Από αυτό που έδωσε και. Δεύτερο, 15 κόρνερ σε αυτό το μάτι δεν δίνει κανένας. Επειδή δεν δίνει. Δεν δίνει κανένας. Το πιο πιθανό ήταν να γίνει 0-3 κόρνερ που έδωσε ένας ακροατής 50 απόδοση παρά να πούμε. Δεν γίνεται αυτό. Πώς δεν γίνεται αυτό? Καταρχήν η αποκρούση του Νόιερ είναι λάθος. Ποιες είναι λάθος οι αποκρούσεις? Θα σου πω, γιατί επειδή έκανε τον τερματοφύλακα, υπήρξε τερματοφύλακας. Τι ξέρεις ότι ο τερματοφύλακας διώχνει την μπάλα προς τα πλάγια και όχι στον τι άξονα. Τι έκανε λάθος ο Νόιερ? Τρία τεατέτ. Η μπάλα έπρεπε να φύγει πλάγια, αν και δεν μπορώ να πεις ότι είναι λάθος. Για κόκκινος, ναι. Πρέπει να του πάρετε το δίπλωμα. Να μου το πάρετε. Ναι. Όσοι ασχολείστε με τον ποδόσφαιρο. Να μου το πάρετε. Πρέπει να το δίνετε. Να με δίνετε. Σε τέτα τέτ. Που κάνει την υπέρτατη ενέργεια. Όχι ένα, τρία. Ναι, μπράβο. Τρία τέτα τέτ. Έχει απέτηση ο κόκκινος στο τέτα τέτ. Δεν έχω απέτηση, ρε φίλε. Είναι τόσο βλάκας ο άνθρωπος. Πιο βλάκας από σένα δεν υπάρχει. Τόσο βλάκας ποδοσφαιρικά. Άκρος. Που λέει για τον Νόιερ, ναι. Ο οποίος σώνει από συντριβή την Μπάγερ. Τεράστιος. Ναι. Βεβαίως. Έχει απέτηση ο ηλίθιος. Δεν έχω καμία απέτηση, αλλά τόσο φτάνει το μυαλουδάκι σου, τόσο λες. Λέει να πάει. Άκουρε κόκκινε. Για μπάλα μη μιλάς. Για μπάλα μιλάω. Μη μιλάς. Μίλα για άλλα πράγματα. Μιλάω για μπάλα. Μη μιλάς για μπάλα. Μιλάω για μπάλα. Σ' ακούει κανένας γλύκος τώρα στον δρόμο. Ποιος? Ο Χρουστίδης. Κάνας προπονητής, κάνας γλύκος, κάνας θερματοφύλακας. Ναι. Και θα λένε παιδιά αυτών. Αυτοί βγήκαν πρώτοι. Πού βγήκαν αυτοί πρώτοι? Έλατε. Γι' αυτό το λόγο είναι. Γι' αυτό το λόγο είναι πρώτοι. Είναι δυνατόν. Γι' αυτό το λόγο είναι πρώτοι. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να αναλύει ποδόσφαιρο και να λέει ότι είναι λάθος η αποκρούση του Νόιερ. Όχι. Εκ λοιπόν, του αποτελέσματος κρίνω. Από δύο, από όταν γίνεται μια επέμβαση, η μπάλα πάει προς τα πλάγια. Σταμάτα κόκκινε. Ήπιες τις μπύρες εκεί, τις ρετσίνες. Τι ήπιες τα ρετσίνες. Άντε, άστε, σταμάτα. Άιτε. Λοιπόν, είμαι σαν και σε έναν πρόκοπο. Το παιχνίδι εχθές έχει ένα χαρακτηριστικό σου στοιχείο. Σου άρεσε το παιχνίδι από εκεί, ξέρω. Βεβαίως μου άρεσε το παιχνίδι. Απλά πράγματα. Με βοήθησε ο Γκουαρδιόλα να μ' αρέσει το παιχνίδι. Και ο λόγος. Ο λόγος. Ο Γκουαρδιόλα χθες ήταν ηλίθιος. Ο λόγος. Τι ο λόγος? Που είναι ηλίθιος. Ξεκινάει με τρία στόπερ. Ναι. Σωστά δηλαδή. Ποιο σωστά? Σωστά ξεκίνησε. Περίμενε. Τρία στόπερ. Τα δύο back half ψηλά. Ο Ραφίνια, ο Μπόατε και ο Μπερνάρζια, πώς το λένε ο τρίτος ο στόπερ, είναι στα 10 μέτρα ένας με τον άλλον και πάει να κάνει κατοχή την Μπαρτσελώνα, το δημιούργημά του μέσα στο γκαμπνού λέγεται. Γκαμπνού. Καμπνού. Καμπνού. Όχι γκάμπρε. Ο άνθρωπος. Γκασμάς. Ο άνθρωπος είναι αλαζόνας. Τι είναι? Ο άνθρωπος είναι αλαζόνας. Πάει και παίζει την Μπαρτσελώνα ψηλά την τετράδα του, μετά το διορθώνει. Ραφίνια, Μπερνάρζια, Μπόατεκ. 25 μέτρα 30 πάνω από την περιοχή στο όριο του offside. Ερώτηση. Και έχει απέναντί του την καλύτερη τριπλέτα στον κόσμο και τον Ινιέστα σε μέρα. Και δύο πλάγια μπακ τα οποία είναι βολίδες.
Πάει, και παίζει, πάει και παίζει ο ηλίθιος εχθές, γιατί είναι προπονητάρας. Αυτός είναι ο προπονητής της Μπαρτσελόνα. Αυτός δίδαξε. Αλλά πάει ο Αλαζόνας μέσα στο σπίτι του. Να τους πληρώσουμε το ίδιο νόμισμα που τους έμαθα δεν αυτό. Γίνεται, δεν γίνεται με τον, με τον Αλόνσο τον ανύπαρκτο. Τον ανύπαρκτο. Τι? Τον ανύπαρκτο. Ο Αλόνσο. Ο Μέτριος. Ο Αλόνσο. Παρετήσου χθες. Τώρα. Ναι, λοιπόν, παρετήσου. Ο Αλόνσο ανύπαρκτος. Ο χθες. Ο κορυφαίος μετά τον Νόιερ. Λοιπόν, περίμενε. Ο Λάμι ήταν ο κορυφαίος. Ξεχνιέσαι. Εσύ και με το ασφαλή. Εσύ είπες ρε άσταματα. Άσε βρε χθες ιδέα τώρα να μας πεις τώρα. Τι να έχεις εσύ ρε μουσική παραγωγή. Τι, λοιπόν, τι έχει ρε μουσική. Λέγε ρε δημοσιογράφε. Λοιπόν, με το Σβάινστάιγκερ κορμί. Ναι. Το οποίο δεν μπορεί 90 λεπτά ναι. να έχει την κατοχή της μπάλας απέναντι στην Μπαρτσελόνα σε φουλ ρυθμό. Μετά το 60 ο Φουκαράς, το 65 ο πολύ καλός σκάφ αυτός, με το κορμί όμως όχι για πολλά μέτρα, να διαλύεται στα πλαϊνά μαρκαρίσματα από το Μέση και τον Άλβες που έβγαινε εκεί ο Φουκαράς. Δεν υπήρχε αριστερή πτέρυγα της Μπάγερ και ήταν και οι τέσσερις μπακ στο όριο του offside. Ωραία. Ήρθε αυτός λοιπόν εκεί πέρα μέσα να πει ότι ξέρεις, εγώ έφυγα από την Μπαρτσελόνα, έκανα το μεγάλο έργο μου, το τρομερό. Αλλά θα σου πληρώσουμε το ίδιο νόμισμα. Αλλά εγώ την Μπάγερ την έχω φτιάξει στα ίδια επίπεδα. Και καλύτερη. Πάρε να έχει με ήρωα τον. Ερώτηση. Πάρε να έχει με ήρωα τον Νόιερ. Ερώτηση. Σαχλαμάρα χθες. Σαχλαμάρα χθες. Σαχλαμάρα χθες. Μ' αρέσει. Σαχλαμάρα χθες. Που πα και παίζει κατοχή μπάλα μέσα στη Βαρκελόνη με τον Αλόνσο, τον Μέτριο, τον ανύπαρκτο, τον τελειωμένο. Ερώτηση. Το χθεσινό. Λάθος κάνει και το Σβάινστάιγκερ που είναι ο κορυφαίος του αγώνα είναι ο Αλόνσο. Σταμάτα ρε κόκκινε. Σταμάτα. Σταμάτα ρε κόκκινε. Με τον Σβάινστάιγκερ που δεν μπορεί 90 λεπτά σε αυτό το ρυθμό απέναντι σε αυτή την ομάδα. Ναι. Απέναντι σε αυτή την ομάδα. Και βγάζει σε συμμετοχή μεγάλη το Μούλερ και το Λεβαντόφσκι. Και δεν κάνει ουσιαστικά ότι παίζει χωρίς εξτρέμ. Παίζει χωρίς εξτρέμ. Που δίνει δυνατότητα. Παίζοντας χωρίς εξτρέμ και βγαίνοντας από εκεί το Λαμ, ο οποίος δεν είναι ο σούπερ επιθετικός στην άμυνα, ήταν πολύ καλός δίπλα στο Ραφίνια. Και το Σβάινστάιγκερ να βγαίνει σαν χαφ εξτρέμ ο Άλβες και ο Άλαμπα, ο αριστερός μπακ, 60 μέτρα. Ερώτηση. Θα μπορούσε να πριν φύγει, συνεχίσει, θα μπορούσε να φύγει 60-70 μέτρα αν είχε εκεί πέρα κλείσει τους χώρους. Όχι. Λοιπόν, ερώτηση. Τι ερώτηση είναι. Είσαι αλαζόνας ξεφτύλας που πήγες μέσα στο σπίτι σου. Να δείξεις ότι εσύ είσαι το αφεντικό και όχι ο Μέση. Φάτινα να πούμε στον πισινό ναι. να μάθεις ποιος είναι το αφεντικό. Ωραία. Άντε. Είσαι εκτεθειμένος 10%. 90% το προσεγγίζεις όπως είναι. 10% είσαι εκτεθειμένος. Πρώτο στοιχείο. Πού φαίνεται ότι ισχύουν 100%, 1000% ό,τι λες. Εσύ θα με πεις. Στατιστικό του αγώνα είναι. Τι τα στατιστικά του Γαλάνη, μωρέ. Ποιος Γαλάνης, ρε. Το Γαλάνη. Ρε ο κόκκινος σου μιλάει τώρα, ρωτάω. Ποιο είναι το στατιστικό του αγώνα ναι. που δείχνει ότι έχεις δίκιο 1000%. Ποιο είναι. Δεν έχει ούτε ένα σουτ στην εστία η Μπάγερ. Η ανούσια, η υπεροψία και κατοχή μπάλας που λες, κατοχή μπάλας που την είχε, που με ρωτάς πολλές φορές. Και λέω ναι δεν την είχε εκεί που πρέπει. Είχε κατοχή μπάλας η Μπάγερ, άστα αυτά. Θα τα δεις μετά. Θα διαβάζεις μετά. Θες να διαβάσουμε τώρα, κάνουμε διάλογο. Και ωραίο διάλογο κάνουμε. Θέλω να διάλογο σου ανοίξω και εδώ, διαβάζω. Συμπορέπιες, τι ήπιες. Τίποτα δεν ήπια. Νερό. Από τις 6 το πρωί σπίτι. Όρθιος. Χάς, θα σε λυπηθούμε. Δεν ζητάω από κανένα να με λυπηθεί. Ο καθένας σηκώνει το δικό του σταυρό, έχει το δικό του κολγοθά. Τι έχεις? Από κανένα δεν ζήτησα. Εμάς λες κάθε φορά, έτρεχα. Από κανένα. Όλοι οι άνθρωποι τρέχουν. Κάνεις δεν κάθε. Ο ανάπηρος κάτω και ο άλλος. Φίλε, έχει ένα χρόνο, είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα νοσοκομεία. Εντάξει, δεν ενδιαφέρει κανένα. Είμαστε 10 χρόνια στα νοσοκομεία. Εντάξει, εγώ είμαι 25 ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Πρέπει να σε λυπηθούμε τώρα. Όχι. Τι να κάνουμε. Σε ρωτάω κάτι και κοιτάς αλλού. Εδώ σου μιλάω. Ρεπορτάζ, ξέρεις. Το ότι δεν κάνει, φυσικά. Το ότι δεν κάνει ένα σουτ στην εστία. Αυτό είναι στατιστικό. Μάλιστα. Αποδεικνύει αυτό το οποίο λες. Δεν έχει μία τελική προσπάθεια, αλλά ανασταλτικά. Ο Τσάβι Αλόνσο, αυτή η πεκτάρα στη μεσαία γραμμή, μετά τον Νόιερ, ο οποίος είναι ο νούμερο ένα τερματοφύλακα στον πλανήτη, ναι. νομίζω ότι είναι ο καλύτερος. Μίλα λίγο γιατί πρέπει επικόντως να μιλήσω. Πάει στα Ούζα, πάει στην Άμπελο, κάνει ο Ανδρώνης, θα πούμε, για την πρωτιά τραπέζι. Λέει. Το Λαμόγιο, 2 η ώρα έχει εκπομπή, 1 η ώρα συγκέντρωση, να πάει και να φάει τζάμπα, να πιει. Έρχεται εδώ, κλαίει να πούμε από τις 6 ώρα το πρωί, είναι ναούμε λέει στα. Λέει, βγάζει τον Αλόνσο παιχτάρα. Λοιπόν, ανάλυση μας λέει για το Μέση. για το Μέση μόνο. Δεν μπορεί να γίνει στεμενογραφία. Τι εκπομπή είναι σήμερα, είναι απίστευτο. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Λοιπόν,
Αν απαλλαγείτε από το μίσος και το κόμπλεξ κατά του Ολυμπιακού, ο σταθμός σας θα πρωταγωνιστεί και πανελλήνια. Λέει ο 934. Μάλλον είναι αυτό του Ολυμπιακού. Φίλε, 934, αυτό ένα πράγμα. Ένα πάρα πολύ σοβαρό πράγμα, κατά τη γνώμη μου. Και όχι κατά τη γνώμη, εκ του είναι αποτέλεσμα. Ο σταθμός είναι πρώτος σε μία περίοδο που ο Ηρακλής πρωταγωνιστεί, που πρωταγωνιστεί το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Τα συμπεράσματα δικά σας. Μάλιστα. Ο Ηρακλής πρωταγωνιστεί και ο σταθμός είναι πρώτος και πρωταγωνιστεί και το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Εσείς βγείτε και πείτε ό,τι θέλετε. Τι πρωταγωνιστεί? Εσείς βγείτε το βόλεϊ του ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο του Ηρακλή. Αυτό μας έδωσε την πρωτιά. Εγώ λέω αυτό ότι μας έδωσε την πρωτιά. Μάλιστα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα πείτε ό,τι θέλετε. Κοντόμυαλος. Εσύ πες ό,τι θέλεις. Ασυνάρτητος. Ναι, ανισόρροπος. Ανιστόρητος, ανισόρροπος. Ναι, 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 ναι. Ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Τέλειος. Λοιπόν. Λέγε. Είναι η επιτομή και η αποθέωση του ποδοσφαίρου. Ναι. Αυτά τα οποία κάνει ο Λιονέλ Μέση. Καταρχήν. Με αυτό, το Μουρίνιο προπονητή απέναντι. Αυτό το οποίο θα έχει. Θα τα κάνει. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να πει. Ο Μουρίνιο σταμάτησε το Μέση και την Μπαρτσελόνα που τότε ήταν με την Ίντερ. Μια κλάση καλύτερη. Τότε με την Ίντερ που, που ανοίξαν τα μπέκ. Τότε που ανοίξαν σε δέκα, τα μπέκ. Σε 10 πλανήτες δεν παίζονταν η Μπαρτσελόνα τότε. Είχε φάει τέτοιους χυμούς ο Μέση τότε. Και οι υπόλοιποι παίκτες που ήταν αδύνατο να συγκρατηθεί. Και αυτό το Μέση το σταμάτησε ο Μουρίνιο. Ο Μέση σταματιέται μόνο με ειδικά μαρκαρίσματα. Εντάξει, ο Μέση. Ο Μέση χθες βρήκε. Ο Μέση μέχρι το 77. Ναι, ναι. Μέχρι το 77. Ναι, ναι. Δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα. Ποιος δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα? Ο Μέση. Ναι. Μέχρι το 77 λεπτό. Ναι. Και στο 77 λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Κάνει ναι. μια πολύ ωραία κίνηση η ομάδα. Ο Ντάνιελ. Ρε, μην κουράζεσαι, ρε. Σπάει την μπάλα και με ατομική ενέργεια. Δεν είναι με ομαδική. Ρε, μην κουράζεσαι, ρε. Δεν μπορείς, ρε Βλάκα Γκουαρδιόλα, 90 λεπτά να παίξεις box to box στην Μπαρτσελόνα στο σπίτι της με Σφαϊτζάνα και Αλόνσο στα χαφ. Δεν μπορείς. Είσαι αλαζόνας. Και στο 77 μέχρι το 90, 75 μέχρι 90. Όταν σκάσει ο Αλόνσο, Σφαϊτζάνα που είχαν πλαϊνά μαρκαρίσματα στον Μπέραρτ και τα λοιπά. Σε αυτό συμφωνώ. Έσκασε. Σε αυτό συμφωνώ. Ο Αλόνσο που ήταν. Λάθος κάνεις. Πού ήταν ο Αλόνσο? Ο Αλόνσο κρατάει την πάγια νόρθια. Ποιος? Ο Αλόνσο κρατάει την πάγια νόρθια. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Δεν είπα ότι ξέρω. Εσύ λέω καλύτερα. Αυτό το οποίο πιστεύω. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Είναι, έχει κάνει. Εσύ τα περισσότερα καλύτερα. Χιλιόμετρα. Τα περισσότερα σωστά μαρκαρίσματα. Τα χιλιόμετρα του Γαλάνη, ρε. Δεν βλέπω Γαλάνη. Κριτική του Γαλάνη, μη με κάνει σε μένα, ρε. Δεν γουστάρω να πούμε. Κοίταξε. Σε μένα. Δεν θέλω το Γαλάνη. Δεν. Δεν είναι ποδόσφαιρο του Γαλάνη. Με σένα μιλάω, ρε. Λοιπόν, σε μένα δεν κάνεις και μαγκές και άλλες για Γαλάνη. Σου λέω τα λοιπόν. Τα στατιστικά, οι αριθμοί. Καλοί είναι και αυτοί. Οι αριθμοί δεν χρειάζονται. Ναι, δεν είναι το πανάκιο στο ποδόσφαιρο. Η πανάκια λέγεται, όχι το πανάκιο. Το πανάκιο στο ποδόσφαιρο. Άντε βρε χθες είναι τώρα, ούτε τα ελληνικά σου. Άντε θα σε βάλω και απονέζικα, διαβάζω το πανάκιο. Έλα ρε τώρα, οι παπάδες σε περνούσαν την τάξη, ρε. Οι παπάδες ερχόταν εκεί πέρα. Δεν ήρθε ο Μπάζου να πληρώσει για πέρα ω τάξη πάντω. Έκανε και αυτό. Άξιο. Να είναι εκεί που είναι. Έτσι. Εμένα δεν το έκανε ποτέ. Κανένα. Ερχόταν οι παπάδες. Εμένα, εγώ μόνο μου τα περνούσα. Οι παπάδες ερχόταν. Μόνος μου τα περνούσα. Είχες και ωραίο πισινό, ωραίο σβέρκο, ωραίο μάγουλο. Είχες ωραίο αγοράκι σου. Λοιπόν, ναι, αγοράκι. Θέλω να σε κάνω ρόμπα. Έλα μου, εντάξει, σε πειράζει. Θα ανεβάσω. Θα τα ανεβάσω. Σου είναι ωραίο αγοράκι. Θα τα ανεβάσω. Ναι, σου είναι ωραίο αγοράκι. Θα τα ανεβάσω. Να δω, ποιο θα ανεβάσει. Γρηγόρη, καλησπέρα. Μερικοί λέει ότι βγήκε απόδοση στο Αγιονάρι 1-0, Αγιονάρι 1-0-3 το διπλό. Έψαχνα και δεν το βρήκα. Λέει πουθενά, έχει ακούσει τίποτα. Έχει βγει 1-0-3. Το διπλό. Και εγώ λέω παίξτε άσοχη. Εσύ καλά. Εγώ λέω παίξτε άσοχη. Εσύ καλά. Εγώ λέω παίξτε άσοχη. Ναι. Εγώ λέω παίξτε άσοχη. Ότι δεν περνάει ο Πανσεραϊκός ούτε για πλάκα. Εγώ λέω πάτε 20.000 Αργιάννη, ξεθάψτε κι άλλους 20. 0-2 ημίχρονο είναι. Άσε κόκκινο. Λοιπόν, να ο πω. Ο Πανσεραϊκός είναι πιο ισχυρός εξωαγωνιστικά και πιο ισχυρός σε χρήμα. Εντάξει, και αυτό για τον Άρη είναι μεγάλο, μεγάλο πλήγμα. Ο Πανσεραϊκός να έχει διαιτητές και φίλους και φίλους τους αντιπάλους. Να πω. Γιατί το Αγιονέρι είναι φιλικό πολύ προς τον Πανσεραϊκό το τελευταίο 24ωρο. Να πω ότι ο Γεωργιάδης από τις Σέρες και εταιρεία Εβίλ προσφέρουν το νέο ηλιακό θερμοσύμφωνα Optimus All 150 λίτρων μόνο με 600 ευρώ. Τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται και εργασία τοποθέτηση σε πλάκα με ένα τηλεφώνημα στο 23210 37479.
Λοιπόν, νομίζω το θέμα με το Champions League ήταν πολύ ωραίο. Είναι απίστευτο. Καταρχήν, για τον Ρονάλντο θα σου πω κάτι. Είχε πάρει μια μέρα, είχε το θέμα ακόμα με την τουαλέτα, είχε πάρει μια μέρα ο κύριος Στράτζαλης, ο δάσκαλος. Και λέει, βγάζω το καπέλο στο Φαραγκρό που είχες πει ότι είναι κολόπεδο ο Κριστιάνο. Όχι με την έννοια ότι δεν είναι καλό παιδί και εκεί. Πες γιατί είναι παρτάκιας, είναι οροπαθής, είναι. Γι' αυτό και ξεκινάω και λέω, είναι παιχτάρα, δεν το συζητάω, απίστευτος. Αλλά δείχνει ότι παίζει περισσότερο. Μην το συγκρίνεται με το Μέση. Παίζει, ο ένας παίζει για την ομάδα και ο άλλος παίζει για τον εαυτό του. Και ο ένας μου δείχνει ποιος ομνός μπορεί να είναι ο χειρότερος χαρακτήρας του κόσμου. Ο Μέση δεν είναι. Δείχνει, λέω. Ο Μέση επειδή είναι κοντός και όχι δεν είναι όμορφος, δεν έχει αυτό το. Δείχνει ποιος το υπεραπτικό. Εγώ πιστεύω ότι όταν σταματήσει ο Μέση το ποδόσφαιρο θα γίνει να πούμε χοντρός 100 κιλά. Μπορεί. Δεν τον νοιάζει. Ο Μέση. Ο Ρονάλντο. Θα κάνει πασαρέλα. Θα πάθει αυτό που έπαθει Βουγιουκλάκη. Και θα θέλει να είναι ένα και lifting θα κάνει. Άμα ζούμε, θα δει ότι θα κάνει και lifting. Άμα ναι, ζούμε. Γιατί ξέρει, θα τραβηχτεί εκεί το αυτί. Έκανε ένα σχόλιο χτε στο Ιντερνετ και πολλοί φίλοι μου λέγανε: έχετε κόμπλεξ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και λέω: εγώ έχω κόμπλεξ. Δεν μπορεί στον κλειστό χώρο ρε, να κάνει αυτά. Όχι, που κάνει ο Μέση. Δεν μπορεί. Άλλο θέλω να σου πω. Δεν μπορεί. Προχτέ έβαλε τον γκολ. Εξαφανίστηκε μετά. Αν δεν έβαλε τον γκολ, θα είχε σκυλιάσει. Έβαλε τον γκολ, τελείωσε το παιχνίδι για αυτόν. Ναι, είναι παλιό τόπο. Υπεροψία. Παλιοχαρακτήρα. Του πε. Έτσι. Τι λες, δρέση. Σωστό. Πληρώνω εισιτήριο και να σε βλέπω να κάνει όρια. Συμφωνώ απόλυτα. Ο κοντοταραπού θα κάνει όρια, παπάδες. Και αυτό που κάνει. Το λέω και με τιμά αυτό που λέω και δεν το παίρνω πίσω. Μου θυμίζει Χατζηπαναγκή και είναι κλάσεις καλύτερο από τον Χατζηπαναγκή. Το συζητάω. Σπάει τη μέση του Μπουάτεκ. Ο Μπάτεκ πέφτει λες και τον πυροβόλησαν και κάνει το τέλειο πλασέ στον Νόιερ. Που είναι ο κορυφαίος παίκτης μπάκετ. Γι' αυτό ρε πάμε ρε στο γήπεδο. Δεν μπορεί 96.000 μπλαουγκράνα να είναι βλαμμένοι και να φωνάζουν μέση. Ούτε καν το επεδίωξε ποτέ αυτό το παιδί, το κοντό. Το κοντό παιδί το οποίο είχε πρόβλημα στα πόδια και χάρη στην ομάδα της Βαρκελόνης στάθηκε και τον στηρίξανε, δείχνει ότι θέλει να τον αποδώσει. Έτσι. Ούτε φίλος μας είναι, ούτε αδερφός μας είναι, ούτε κουμπάρος μας είναι. Άντε, μπράβο. Αυτό που βλέπουμε λέμε. Τελείωσε. Και μου λέτε και έχουμε κόμπλεξ με τους Γερμανούς. Πάντως. Λέω ότι ο καλύτερος θεραπευτής του κόσμου είναι ο Νόιερ. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Πάντως, χθες το βράδυ, σε σύγκριση Μέση Μαραντόνα, μακράν τα μηνύματα γύραν υπέρ του Μαραντόνα. Που εγώ διαφωνώ. Για ποιο λόγο. Εγώ διαφωνώ. Το λόγο δεν το αντιλαμβάνεσαι. Εγώ διαφωνώ. Το λόγο δεν το αντιλαμβάνεσαι. Εσύ τον αντιλαμβάνεσαι. Βεβαίως. Να το ακούσω. Υπάρχει το επιχείρημα. Ναι. Ότι ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα πήρε μια ομάδα σε εισαγωγικά άσημη. Ποια. Την Νάπολη. Ναι. Και την έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης. Ναι, ναι. Πήρε μια ομάδα. Κορυφή Ευρώπης τι εννοείς δηλαδή. UEFA έπαιζε. Champions League. Πρωταθλητριών τότε. Όχι. Πήρε. Πρωτάθλημα πήρε. Πρωτάθλημα στην Ιταλία. Πήρε την εθνική Αργεντίνη στην έφταση στην κορυφή του κόσμου. Μόνο του. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Αλλά ήταν αυτό ο οποίο ήταν η κορυφή και ισχύει. Ναι. Αλλά δεν βλέπει ο κόσμο. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει κάνει ο. Εσύ με ποιον είσαι, ρε. Με το Μέση. Πώς. Για μένα, φίλε, ο αθλητής έχει και άλλα πράγματα. Όταν λες αθλητής, δεν με νοιάζει τα χασίσια, ρε. Με νοιάζουν. Άστα ρε κόκκινε. Να σου πω γιατί. Άστα. Δεν το χασίς. Άστα ρε κόκκινε. Δεν με πείραζε που κάπνιζε. Άστα ρε κόκκινε. Ο Κρόιφ. Άστα. Δεν με πείραζε που ξενυχτούσε και πήγαινα με γυναίκες ο Πελέ. Με τι θες να πάει, με άντρες. Δεν με πείραζε αν πήγαινα με άντρες ο Ροναλντίνιο. Πήγαινε με άντρες. Δεν με νοιάζει. Μάλιστα. Με νοιάζει, στο νοιάζει το ότι η κοκαίνη ναι. είναι διεγερτικό. Και. Είναι αναβολικό. Α. Άρα το θεωρώ το παρισμένο. Άρα και το Μαραντόνα. Μάλιστα. Εκεί επιμένω. Μάλιστα. Και κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Α, όχι από πλευρά ηθική. Όχι, ρε φίλε. Α. Το θεωρώ το πάρισμα. Μάλιστα. Είναι το πάρισμα. Εσύ. Γι' αυτό ένα μήνυμα χθες. Είναι ή δεν είναι. Ναι. Πού να ξέρω, εγώ πήρα εγώ κοκαίνη. Λοιπόν. Από γιατρούς ρε που έχεις μιλήσει χιλιάδες. Γιατρούς για τα ούρα μας. Είναι διεγερτικό. Που ξέρω εγώ τι είναι. Διεγερτικό. Δεν ξέρω, ρε. Δηλαδή διεγερτικό τι σου σηκώνει το πουλί. Κοκαίνη. Ό,τι θες σου κάνει. Ναι. Η κοκαίνη για ποιο λόγο την παίρνει, για να κοιμηθεί κάποιος. Πού να ξέρω. Εγώ πότε δεν έχω ανάγκη. Άκουνα τις. Οι πρώτοι γιατροί. Για η κοκαίνη. Ήταν φάρμακο. Για να μαθαίνουν τα παιδιά. Φάρμακο ήταν. Η κοκαίνη, την κοκαίνη τη χρησιμοποιούσαν γιατροί. Έτσι.
στα τέλη της δεκαετίας του 19ου αιώνα, για να μπορούν να μένουν εξύπνοι και σε εγρήγορση και να μπορούν να κάνουν πολλές επεμβάσεις, πολλές μελέτες, πολλές διάδειο. Δεν είναι καλό, αποδεδειγμένα δεν είναι καλό. Γιατί δεν είναι καλό? Γιατί προκαλεί τεράστια ζημία. Ποια ζημία? Στο ρουθούνι. Καταστρέφει τα ρουθούνια, ναι. καταστρέφει εγκεφαλικά κύτταρα, ναι. Και προκαλεί τεράστια αναστάτωση του καρδιακού σύστημα. Πέθανε και ένας νέος από αυτό το πράγμα. Φυσικά. Μπλάκα μου κάνεις. Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Πού να ξέρω. Δεν ξέρω, έχω ρωτήσει και με έχουν πει. Μπορεί κάτι από αυτά που έχω πει, ναι, να είναι, ναι, 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 κατά προσέγγιση να είναι και λάθος. Οπότε λες εσύ. Εγώ το θεωρώ ότι το παρισμένο. Αν έκανε λες και ο Μέση καμιά μυτιά, σε τι επίπεδα θα ήταν. Δεν μου στείλε μήνυμα χθες το βράδυ στην κουβέντα που κάναμε Μέση Μαραντόνα. Μου στείλε ένα μήνυμα και μου λέει το εξής. Αυτά που λες εσύ για την κοκαίνη. Λέει, εγώ είμαι με τον Μέση. Λέει, γιατί, εάν αυτό που λες εσύ, ο Μαραντόνα έκανε τις μυτιές του και ήταν σε υπεδιέργεση. Λοιπόν, εάν λέει, έκανε καμιά ρουφιξιά, να πούμε και ο Μέση, φαντάσου λέει τι θα βλέπαμε. Αυτό ήθελε να πει. Ρε φίλε, ναι. Μπορεί μια μέρα. Ναι. Εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής και προσγειωμένο. Ναι, ρεαλιστής. Ναι. Ρεαλιστής είναι ο Ουσιφίδης. Ναι. Λοιπόν, αν μια μέρα, ναι, βγει ένας Θωμαίδης του Ισπανικού ποδοσφαίρου, μάλιστα, και πει ότι αυτό που έπαιρνε τώρα το ανακαλύψαμε, αυτό που έπαιρνε ο Μέση, ναι, εγώ θα πρέπει να ντρέπω. Ο Μέση δεν έπαιρνε τίποτα. Είναι δυνατόν να μην παίρνει τίποτα? Ξέρω εγώ, δεν ξερνούσε. Που λες για τον Μαραντόνα. Δεν έκανε έμετρο. Το έχω γράψει, ρε φίλε. Ξερνούσε συνέχεια. Ένα χρόνο δεν ήταν ανέμετρο. Ένα χρόνο ξερνούσε. Ξερνούσε. Λοιπόν. Για μένα ο πρωταθλητισμός. Έκανε αποτοξίνωση, δηλαδή. Ο πρωταθλητισμός, ναι, ναι, δεν γίνεται με μπριζολίτσα και νεράκι. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω. Τέλειος. Από εκεί και πέρα. Ναι. Αν παίρνει, τι παίρνει, δεν μπορώ να το ξέρω. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί ο αθλητής να κατεβαίνει κάτω από τα, δηλαδή, 9,90 σύμφωνα με γιατρό. Άρα οι αντίπαλοι του Μαραντόνα, αν παίρνανε ντόπα και ο Μαραντόνα μύριζε κοκαίνη, εσένα τι σε πειράζει ο Μαραντόνα? Δεν με πειράζει ο Μαραντόνα. Ναι. Αλλά δεν μπορώ αν βγάλει το ηθικό κομμάτι από μέσα. Κατάλαβε. Αν βγάζει το ηθικό κομμάτι. Όταν είναι είδαλμα, άκουνα, ναι, ναι. Όταν γίνεται το άλλο είδαλμα, ναι, δημιουργούνται πολλά πράγματα. Μάλιστα. Το έχει παράδειγμα ένα. Και τι ήθελε με τόσα λεφτά να καπνίζει? Τσιγάρο, Μάλμπορο, Μαραντόνα. Η κοκαίνη είναι το ναρκωτικό των πλουσίων, αν δεν κάνω λάθος. Θα σου πω κάτι, εννοείται. Άντε, μπράβο. Θα σου πω κάτι το οποίο για σένα φαντάζει υποκριτικό. Για πες. Το βλέπει ένα μικρό παιδί και το θαυμάζει. Είναι λογικό να έχει αφίσα, ναι, Μαραντόνα στο δωμάτιό του. Στη δικιά μας την εποχή. Ωραία. Σημερινή εποχή έχουν το Μέση και τον Κριστιανό. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, όταν αυτό το είδαλμα, ναι, παίρνει ναρκωτικά, ναι, είναι μία συνέχεια του ιδάλματος. Το παιδί το οποίο το έχει σαν ίδαλμα, ναι, σου λέει, άρα και το ναρκωτικό είναι καλό, δεν μπορεί να το παίρνει. Ναι. Δεν μπορεί, δεν το αντιλαμβάνεται σε τόσο μικρή ηλικία ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον εγωισμό και τον άνθρωπο ο οποίος δεν σταματάει πουθενά και νομίζω ότι επειδή έχει φτάσει κάπου μπορεί να απαυτώσει όλο τον κόσμο. Οπότε. Το οπότε είναι πάρα πολύ απλό. Τα ακούσω. Ο ένας είναι, ναι, σεμνός και ταπεινός, ναι, ναι, και ο άλλος είναι υπερόπτης, ναι, και ωρεοπαθής. Βγάλτε αυτά τα δύο. Και ωρεοπαθής. Για ποιο μιλάς τώρα? Για τον Ρονάλντο και τον για το Μέση. Ναι. Για τον Μαραντόνα και τον Μέση, πες μας. Δεν συγκρίνεται. Μαραντόνα είναι κλάσης καλύτερος. Ο Μαραντόνα λες είναι κλάσης καλύτερος. Αυτό το οποίο, ναι, τον δισαβαντάρει συγκρίσεις, οποίες είναι, ναι, ναι, βάσει αριθμών, ναι, είναι. Σου βγαίνει ο Κοκοβιός, ο οποίος πουλάει πνεύμα και σου λέει τι έχει κάνει με την Εθνική Αργεντινή. Ποιος? Αυτός ο οποίος πουλάει πνεύμα, ναι, βγαίνει και σου λέει: πες μου, ρε κόκκινε ή Ραπτόπουλε, τι έκανε με την Εθνική Αργεντινή. Ο Μέση. Ο Μέση, ναι. Για να πω ότι είναι καλύτερος από τον Μαραντόνα. Σωστό. Στα 27 είναι ο Μέση. Δεν θυμάμαι την 27 είναι. Λοιπόν, προλαβαίνει άλλα δύο μουντιάλ. Άλλο ένα, φίλε, πόσο. Ναι. Άμπρα, έχει ας στο μυαλό του κάτι και, ναι, προχωράει με αυτό. Πολύ ωραία. Αν ανοίξουμε τώρα κουβέντα και πούμε. Ρε, σαν παίκτη. Σαν τεχνική, σαν μπούκα. Σαν τελειώμα, σαν ταχύτητα. Είναι ο Μαραντόνα ή ο Μέση για σένα? Ο Μαραντόνα. Ο Μέση με διαφορά. Τότε τι μιλάει ο Μαραντόνα? Τι τσίπουρο εδώ στην Άμπελ. Καλύτερο παίκτη μου ο Μέση. Ο Μαραντόνα με είπε προηγουμένω. Τι σε ταΐσανε, ρε κόκκινε. Ο Μαραντόνα. Νερό δεν σε βάλαν μέσα εκεί να το αραιώσουν. Ναι. Δεν κερδίζει εντυπώσει. Τι να δει, ρε. Ο Μαραντόνα από τη στιγμή που έκανε χρήση κοκαίνη. Χ. Τέλο. Δεν υπάρχει λόγο να ζήσει. Ρε κόκκινε, άλλο σε λέω, ρε γάμο. Το κεφάλι σου μέσα τι, ναι, έχει, ασβέστη τι έγινε. Σαν παίχτη, ρε, δεν με νοιάζει τι έπινε. Σαν παίχτη, λέω, Λιονέλ Μέση. Σαν παίχτη, αυτό με λέει. Οι αριθμοί. Δεν με νοιάζει τι έπινε. Οι αριθμοί. Για αυτού οι οποίοι είναι, ναι, προβοκάτορε, λένε ότι, όπα, ο Μαραντόνα πήρε και πρωτάθλημα, το παγκόσμιο κύπελο με την Αργεντινή. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μα είναι τα ελαστικά Χάνκου. Κορυφαία ελαστικά στον κόσμο. Προσφέρουν μοναδικέ και εντυπωσιακέ επιδόσει στου οδηγού. Ασφάλεια, κράτημα, άνεση και οικονομία θα τα βρείτε από την ελαστικοεμπορική ΑΕ για τη Βόρεια Ελλάδα.
Σύντομες διαφημίσεις και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Μία με 10 Μαΐου ξεκινάνε οι εκπτώσεις, αλλά τις καλύτερες εκπτώσεις θα τις βρείτε στη Vodafone. Γιατί με 20% έκπτωση σε όλα τα iPhone στη Vodafone θα πάνε όλοι. Και δεν θα ξέρουν ποιο να πάρουν, το 5C, το 5S, το 6, το 6 Plus. Το iPhone 5C από 359 ευρώ μπορείτε να το αποκτήσετε μόνο με 287 ευρώ. Για όταν θες εκπτώσεις, πας στη Vodafone. Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή... σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών ανάλυση για το τι έγινε. Ας τον κόσμο να κρίνει. Α, γι' αυτό λέω. Σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Νομίζεις. Λέω. Σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Έχεις μηνύματα. Θέλω να διαβάσω τα μηνύματα. Να διαβάσεις τα μηνύματα. Λοιπόν, πήγε στην Παναχαγή της Ιταλίας και πήρε πρωτάθλημα όχι από οποιαδήποτε ομάδα, αλλά από τη Μίλαν με τους Ολλανδούς, παιχτούρα ο Μέση. Αλλά αν δεν πάρει μουντιάλ με τη χώρα του, δεν μπορεί να κοιτάξει τα μάτια του Ντιέγκο. Λέω Νέρον. Υπάρχει αυτή, βλέπεις, είναι κολλημένη με αυτό το πράγμα. Δεν τους κατηγορώ. Εγώ λέω σαν παίχτη. Σαν παίχτη. Ότι πήρε τι, σαν παίχτη. Ξεχνάνε οι φίλοι αυτοί. Ξεχνάνε την εποχή. Χατζηπαραγή δεν πήρε τίποτα. Μπράβο. Ξεχνάνε την εποχή που τα έκανε. Ότι ήταν το ποδόσφαιρο 50 χιλιόμετρα πιο αργό από ό,τι είναι σήμερα. Και πολλά άλλα ακόμη. Ευχαριστώ για την τζάμπα διαφήμιση τη Κόκα. Λέει διαγερτικό και λίγα. Λέει ο Βαρόνο. Λέω 303. Οκ. Okay. Πέρσι ο Μέση που είχε το Μουντιάλ κορέδευε με την Μπαρσελόνα. Ο Ντιέγκο πάντα έδινε την ψυχή του. Ο Μαραντόνα, όχι ρε. Η Κόκα δεν σε βοηθά να παίξει καλύτερα, λέει ο φίλο. Οκ. Κωστή, τι άλλαξε το τελευταίο 24ωρο στο Γιονέρι. Ο Καλαϊτζίδη δεν το γνωρίζει. Λέω 506. Θέλω να το απαντήσει. 50. Όχι, δεν το απαντάω. Τι θα γίνει εγώ και θα κάνει εκπομπή ρε, μέσα έξω. Τι είναι αυτό, ρε. Μπορεί να με. Ευχαριστώ, κόκκινη λοιπόν. Ριγόρη, σταμάτα να βαντάρει τον Άρη. Ο Πασερακός έχει τον πρώτο λόγο για την άνοδο. Και το απέδειξε στην Καβάλα. Περαστικά. Τσέ και Βάλα, Σαλόνικα Κλαμπ. Ο Γκουαρδιόλα, λέει ο 287, έπεσε μέσα στην ίδια του την παγίδα. Οπότε περίμενε την Μπάρτσα να παίζει πάσες. Έφαγε γκολ από την ατομική προσπάθεια και στο τέλος που γύρισε σε ειδικά μαρκαρίσματα, έφαγε γκολ από πάσα. Λοιπόν, άσε μας ρε κόκκινε με τον Αλόνσο τον πουθενά, λέει. Μια χαψιά τον έκανε ο Μπούσκετς, λέει και ο Ινιέστα. Άσε, λέει, το τσουλού και δες καμιά β' εθνική. Σωστά! Ο 225. Βέβαια, σωστά. Μήπως, λέω, μήπως πρέπει να διερωτηθείς ότι υπάρχει ο κόκκινος και μισός κάποιος άλλος. Πρέπει μαζί με την κόρη σου να ξαναπάς σχολείο, να μάθεις τρόπους συμπεριφοράς, λέει σε μένα. Τι θα πει ήθος και ανθρώπινοι τρόποι. Αυτός είναι πολύ ευαίσθητος, 899. Διαφέρουμε από τα ζώα ή μήπως ακόμη δεν το ανακάλυψες. Μου λέει 899. Όχι, φίλε, δεν το ανακάλυψα. Δεν το ανακάλυψα. Είμαι στο στάδιο να το ανακαλύψω. Μας μιλάς για τρόπους συμπεριφοράς και ήθος. Με ξέρεις και από χθες, ρε. Ριολικά μας μιλείς για ήθος. Επειδή σε ρίχνουμε μπινελί, κύριε μου. Αν απαλλαγείτε από το μίσος και το κόμπλεξ κατά του Ολυμπιακού, ρε πουθενάδες, τότε το ραδιόφωνο θα είναι πανελληνίως, λέει πρώτο. Διεγερτικό και λίγα λες, λέει ο Βαρόνας. Μάλιστα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Και κλείνω με το μάτς. Το χθεσινό. Για μένα φυσικά ο Μέση έχει όλα τα φώτα επάνω του. Αλλά απ' την άλλη οι ειδικοί του ποδοσφαίρου θα πρέπει να αναλωθούν, να κατευθυνθούν απέναντι στον τρόπο που αντιμετώπισε την παλιά του ομάδα, την Μπαρτσελόνα, ο Γκουαρδιόλα. Είναι σημείο αναφοράς, είναι σημείο ανάλυσης. Και φυσικά, και τελειώνουμε αυτό, ότι η Μπαρτσελόνα είναι τελικά μετά το χθεσινό 3-0 η μοναδική ομάδα στον κόσμο που μπορεί να παίξει αυτό το στυλ παιχνιδιού. Και καμία άλλη. Και καμία άλλη, γιατί η Bayern σωστά πέρασε πολύ ωραία στοιχεία της Μπαρτσελόνα μέσα της ο Γκουαρδιόλα. Είχε αντιπάλους στο Βιερίνια και τα λοιμά
από την τρίτη θέση και κάτω της Bundesliga. Και αυτό το οποίο έκανε στην Μπαρτσελόνα ο Γκουαρδιόλα είναι να προσθέσει στοιχεία, να βάλει κάποια στοιχεία της Μπαρτσελόνα. Δεν μπορεί να την κάνει η Μπαρτσελόνα. Και επίσης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα μέσα στη Βαρκελόνη με τον ίδιο τρόπο που παίζει η Μπαρτσελόνα. Δηλαδή να παίξει το box to box. Τελειώνω για αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν θέματα. Ένα θέμα για τον ΠΑΟΚ. Φοβερό και τρομερό. Υπάρχει μια σύσκεψη. Αυτό είναι πολύ πρόχειρο δουλειά. Υπάρχει μια σύσκεψη χθες μεταξύ, λέει, Βρίζα Ζαγοράκη και Ιβάν Σαββίδη με πλάνο τριετίας για τον ΠΑΟΚ. Δεν το λέω εγώ, το ρεπορτάζ το λέει. Το έχεις ακούσει. Είναι, λέει, πλάνο τριετίας. Και είναι ο Βρίζας, ο Ζαγοράκης και ο Σαββίδης. Και η ιστορία λέει ότι την επόμενη μέρα ο Βρίζας πιάνει δουλειά να είμαι στη Βέρεια. Δηλαδή. Δεν μπορώ να βρω λόγια. Δηλαδή ο Βρίζας μιλάει με τον Σαββίδη για το μέλλον του ΠΑΟΚ σε βάση τριετίας και 24 ώρες αργότερα πηγαίνει να είμαι, λέει, τεχνικός διευθυντής στην ομάδα της Βέρειας. Κόκκινε, πάνε έξω. Άμα είναι, μην κάνεις εκπομπή, σήκω φύγε. Ή κάτσε έξω, μην παίρνεις και βγες, με εκνευρίζεις. Ή βγες έξω, λύσεις το πρόβλημά σου, τι πρόβλημα έχεις, σοβαρό κτλ. Βγες έξω. Θες να φύγω. Ναι, θέλω να φύγεις. Συνοχλώ. Όχι, δεν με ενοχλείς, δεν είσαι και εκπομπή σήμερα. Μπαίνεις, βγαίνεις. Θες να κάνεις. Τελείωσε. Τελείωσες. Τελείωσε. Να το μετά έχεις πρίξει. Τελείωνε. Αν έχεις πρόβλημα. Εγώ όταν είχα πρόβλημα δεν ερχόμουν. Το κατάλαβες. Δεν μπες, βγες. Τελείωνε. Λοιπόν, τα διάβασα όλα τα μηνύματα. Τα διάβασα όλα τα μηνύματα, τα απάντησα όλα. Πάμε στα υπόλοιπα. Ραπ 50 χρόνια πίσω, λέει, δεν έπαιξε ποτέ μπάλα, λέει ο Γιώργος ο Γάλλιος. Ο Γιώργος? Ο Γάλλιος. Ούτε ξέρω ποιο. Τον έχω χεσμένο το χώρο. Γεια σου, παιδιά, λέει ο άλλος, δείχνει φωτογραφίες με τον. Του άλλου να σπάνε τη μέση του. Ο Βασίλης ο Ματζάνης. Λοιπόν, έχω δει και φωτογραφίες. Ήμουν ο πρώτος που χαρακτήρισε τον Ανώστο τον Ισπανό Κατσουράνη. Αλλά χθες ήταν μαγικός. Ο Λάμ στο πρώτο ημίχρονο πολύ κακός. Ο Γιώργος ο Κουφοστάμος. Ο Κούφο? Κουφοστάμος. Μάλιστα. Λοιπόν, συμφωνεί μαζί μου δηλαδή ότι ήταν κορυφαίος. Έτσι λέει, εντάξει. Ο Μάνος ο Καραγιάννης, κανένας τερματοφύλακας και κερκόκκινη δεν έχει περιθώριο σε τέτοια να επιλέξει πλευρά που θα διώξει την μπάλα. Σωστός. Ακόμη και ο καλύτερος του κόσμου. Χθες, νηπιαγωγή ανάλυση σου. Μάνο, είσαι γνωστός εγκάθετος. Εγώ δεν. Σου λέει. Είναι γνωστός. Δεν μπορεί σε τέτα να διαλέξει. Είναι γνωστός αργιανός εγκάθετος. Εγώ μιλάω σαφέστατα. Όχι, είπες κοτσάνα. Εσύ τι λες. Εγώ λέω ότι. Είπες ποδοσφαιρική κοτσάνα. Εσύ το λες κοτσάνα, γιατί χαρακτηρίζεις κάτι και το χρησιμοποιείς κάτω το δοκούν. Εγώ λέω ότι η μπάλα από συγκυρία δεν βγήκε κόρνερ. Από συγκυρία. Όχι. Είπες είναι λάθος απόκριση. Δεν είπα ότι είναι από συγκυρία. Όχι, αυτό είπες. Είναι λάθος απόκριση. Καλά. Εσύ βλέπεις ότι τα ερμηνεύεις κάτω το δοκούν. Βάλτε ότι είπε. Καλά. Σας παρακαλούμε κάτι με το ίντερνετ για να σας ακούμε καλύτερα. Οκ, φίλε μου. Τι μουστάρδα μπλε, λέει. Εδώ μπουτίκ δεν έχουμε, λέει ο Φώτης. Σωστός. Φώτη. Σωστός. Θα σου πω ένα πράγμα. Σωστός. Θα σου πω ένα πράγμα. Για τον Ηρακλή και τις φίλες. Οι παοξίδες είχαν ένα λόγο να μην τρώνε μουστάρδα για τα κίτρινη. Τώρα έχουν δύο. Γιατί είναι και μπλε. Κατάλαβες τι σου είπα, άνθρωπο. Το κατάλαβα. Κατάλαβες ότι ο Ηρακλής δεν έχει μάρκετινγκ και αυτή, ναι. Αυτά είναι σαν χλαμάρες. Ναι. Με τις μουστάρδες. Τελικά μου φαίνεται ότι ο Ρονάλντο είναι Πελέ και ο Μέση Μαραντόνας. Και ο κομπλεξιμός τους και στο ποδόσφαιρο και στη ζωή θα είναι η ίδια. Λέει ο Νίκος Οφλού. Εντάξει. Μπορεί κομπλεξιμός, να πιστεύει. Γιατί το λέει αυτό, δηλαδή. Εγώ δεν βλέπω τον Μέση για κομπλεξικό. Εγώ. Εσύ αν το βλέπεις, θα δούμε. Λοιπόν. Καλά, ρε. Τελικά το έκανες. Έβαλες τον Τράγκη για τον Μπουγάτσα στη στήλη μας. Ναι. Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Μιλάνο, 94 λεπτά. Είσαι αλήτης. Έβαλες τον Τρούλι και το πέρασες. Ήθελα να δείξω με τον Τρούλι και τον Μπουγάτσα ότι ο ένας δεν πάει γήπεδο. Καλά, εδώ έχουμε δήλωση. Συμφέρει στον Πάγκο να εκεί στο Πανιούνιο και αναλύουμε γιατί. Και βάζει τον Τρούλι και τον Μπουγάτσα. Ναι, βάζω τον Τρούλι και τον Μπουγάτσα για να αναδείξω ότι μια μεγάλη μερίδα αριανών δεν πάει στο γήπεδο, δεν ασχολείται. Ο ένας δεν βλέπει τα μάτς, ο Μπουγάτσας, και ο άλλος δεν πάει στο γήπεδο φυσικά, και ο άλλος δεν πάει στο γήπεδο, αλλά βλέπει τα μάτς, απλά. Και δεν τρελαίνεται. Δηλαδή δύο Αριανοί οι οποίοι κόβαν τις φλέβες τους και έβγαιναν κίτρινο αίμα από μέσα. Καταλάβες. Σωστό. Έχει απαξιωθεί τόσο πολύ ο Άρης, που έχει γίνει ντέρμπι, σημείο αναφορά στο Αγιονέρι, ένα χωριό το οποίο, να πούμε, άμα μπουν οι Γερμανοί και μας πάρουν τις πόλεις και τα χωριά στο Αγιονέρι, δεν το βρούνε. Τέτοιο πράγμα, να πούμε. Αυτή έγινε το Αγιονέρι, να πούμε, σημείο αναφοράς για τον Άρη και τον Πανσεραϊκό. Και τα τελευταία νέα λένε ότι
η πλάστηκα γέρνει προς τις ακανέδες. Οι ακανέδες είναι ωραίο γλυκό, να έχεις υπόψη σου. Έχεις φάει ακανέ. Πολύ ωραίο. Α, μπράβο. Ανεβάζει λίγο το ζάχαρο, αλλά είναι καλό γλυκό. Ναι. Ο Άρης. Ναι. Συλλέγει ό,τι θες. Συλλέγει ό,τι θες. Να ρωτήσω κάτι. Ρώτα ό,τι θες. Είμαι ξέρεις καλά. Ναι. Συλλέγει ό,τι θες. Οι φίλοι ακροατές ακούνε και λένε τι λέει αυτός ο λακαμάς. Ξέρεις πόσα χρόνια παρακολουθώ τον Άρη και όταν ο Άρης φτάνει στο σημείο αναφοράς δεν παίρνει τίποτα. Ξέρεις. Δεν μου λες ερώτηση. Έχω κλειδώσει το παιχνίδι στο Γαϊδάρι. Ας την πλάκα. Άδεια η βαλίτσα. Ας την πλάκα. Έχω τακτοποιήσει το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Άδεια η βαλίτσα. Το έχω ρυθμίσει το θέμα. Άδεια η βαλίτσα. Άσε ρε κόκκινη. Παρακάτω. Άσε την πλάκα και σε ρωτάω κάτι. Λέγε. Από το μυαλό μου το λέω έτσι ότι ο Άρης το έχει δεμένο το παιχνίδι. Από το μυαλό σου. Σε είπα σε κανένα καφενείο καμιά παπαριά να πούμε. Σίγουρα θα είχατε πει κανένα ούζο εκεί πέρα και τα λοιπά. Ακούγεσαι. Θα είχατε τα. Πνεύμα, ξέρω εγώ, θα ήταν μισό στη γη, μισό στον ουρανό. Θα είπε κάτι καμιά. Όπως είχαν πει ότι έρχεται ένας να αναλάβει τον Άρη, τον έβγαλε στο ραδιόφωνο και αυτός ήταν ασφαλός που ήθελε να κάνει την ανάβαση του Ολύμπου. Είπε ότι θέλει να κάνει πρόταση. Πήγε σε ένα καφενείο, σε κοροϊδεύα στο καφενείο ότι έρχεται, σε παρουσιάζει. Το αν με κοροϊδεύα. Με στη σούρα του, κάτσε να στα πω, ρε. Okay, με στη σούρα του. Θα στα πω εγώ. Με στη σούρα του, είπανε ότι αυτός είναι υπερτής των Άγιων. Το πίστευε. Κάποιο νομίζει. Κάποιο νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει. Στην πορεία κρίνεται. Μα τον παρουσίασες εδώ. Κι άλλοι γελάγανε στο καφενείο. Κάποιος... Τον έβγαλες για. Ναι, λέει, είμαι στον Όλυμπο, λέει. Ο άνθρωπος. Ήρθε ο Σερσερής από την Αμερική να ανέβει τον Όλυμπο και αυτός τον έβγαλε επενδυτή στον Άρη. Ο άνθρωπος ο οποίος μου τον έδωσε. Ναι. Έπαιρνε όρκο στα παιδιά του ότι είναι σοβαρός επενδυτής. Η δική σου κρίση ποια ήταν. Λοιπόν, όταν ο άλλος για μένα είναι ένας άνθρωπος σοβαρός και παίρνει όρκο στα παιδιά του. Τι σοβαρός, ρε, γελούσα στο καφενείο. Και παίρνει όρκο στα παιδιά του. Εγώ το σέβομαι και λέω δεν μπορεί να ορκίσει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια όνομα τα οποία δεν γίνονται. Ναι, καλά. Από εκεί και πέρα, αν ο ίδιος. Δεν μπορεί το ίδιο καφενείο που πήγε ή άλλο δεν τα να σε είπαν ότι έδωσε ο Άρης το μάτς. Δεν τα καφενείο. Και εγώ σε λέω ότι οι ακανέδες είναι το πιο ωραίο γλυκό. Ωραία, άκου, λοιπόν, και εσύ είπανε πες ότι με 1,03 Αγιονέρη Άρης βάλε 1 εκατομμύριο ευρώ και πάρε το 0,3. Τι να σε πω να πω. Το Αγιονέρη ξεκούρασε παίκτες στο προηγούμενο παιχνίδι. Μεσολαβούν εβδομάδες. Έχεις δίκιο. Μεσολαβούν εβδομάδες. Λοιπόν, ρωτάω κάτι. Ναι. Τον θεωρείς σοβαρό τον πρόεδρο του Αγιονέριου? Όχι, κανένα πρόεδρο ομάδα δεν θεωρώ σοβαρό. Okay. Λοιπόν. Μένα απασχολείται με ποδόσφαιρο σαν πρόεδρο, κανένα δεν θεωρώ σοβαρό, αν δεν κονομάει από την ομάδα. Λοιπόν. Βάζει θεωρώ, θεωρώ σοβαρό όποιο κάνει λαμογές ή ξέρω επενδύσεις και βγάζει λεφτά. Κανένα δεν θεωρώ σοβαρό που ασχολείται με κάτι και δεν κονομάει. Αυτό λέω. Και το κονομάει, ξέρει τι είναι. Και ο φίλαθλος κονομάει. Συναισθήματα. Δεν είναι φίλαθλος. Περίμενε. Όταν λέω κονομάει. Και αυτός που κάνει δωρεές για τα ορφανά παιδιά και αυτός κονομάει. Ψυχική ευμάρεια κονομάει. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, ναι. Γιατί κάποιοι ενοχλείστε πάρα πολύ για την πορτιά του Μετρόπολης. Εντάξει. Ελάτε εδώ να πιάσετε δουλειά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ποιος θέλει τι? Διάφοροι. Λέει, αν πάντως εκτιμάς τον Καραϊτζή θα μπορούσε να τον ενημερώσει για αυτά που ξέρεις. Λέει ο 506. Και προφανώς απευθύνεται σε σένα. Σε μένα. Ναι. Αυτά που ξέρω. Φαντάζομαι, απαντάω για σένα και δεν θέλω να πεις κουβέντα. Να είσαι σίγουρος ότι ο Ραπτόπουλος τους φίλους του δεν τους πουλάει. Εντάξει. Κόκκινα, αν είχες φίλο ένα προμονητή και είχες πληροφορία για σημαντικό μάτς άλλης ομάδας που μάχεται με την ομάδα του φίλου σου, δεν τις έλεγες? Εννοείται. Παπαθανασάκη, θέλω Μέση τώρα στον Ηρακλή. Εντάξει. Εγώ πίνω αυτό σουρώνει. Υπάρχουν και χαλασμένα ποτά. Ο ΠΤΑ 12 είναι μια απόδειξη του ενοχλεί η πρωτιά του Μετρόπολης. Δεν πειράζει. Γεια σας παιδιά, προβλέπω Ρεάλ Μπάρτσα για να σηκώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Ρεάλ. Εσείς τι λέτε, λέει ο 300. Αυτό θα είναι το πιο. Κάτσε να περάσει τη Γιουβέντους. Το πιο προκλητικό σενάριο. Κάτσε να περάσει τη Γιουβέντους. Όχι. Δεν ξέρω. Η τριγκαδόρικα το σκέφτεται. Ναι, κάτσε να περάσει τη Γιουβέντους. Θα είναι το πιο προκλητικό σενάριο. Να το πάρει η Ρεάλ. Άρα Ράπλε να το παίζει 2-0 και να το χάνει στο τέλος. Πολύ ωραία μπάλα χθες από την Μπάρτσα. Φοβερή άμυνα. Που φτάσαμε να λέμε η Μπάρτσα έκανε τρομερή άμυνα. Γιατί στο έχω σημειώσει πολλές φορές. Μα πάντα η Μπαρτσελόνα έκανε φοβερή άμυνα. Όχι. Με τις τρομερές επαναφορές της. Όταν έχανε η Μπαρτσελόνα την μπάλα πριν 2 χρόνια, 3, όταν ήταν στα φαγητά τα καλά, σε 3 δευτερόλεπτα ξανακέρδισε την μπάλα με pressing και με φοβερές επαναφορές. Δηλαδή είχε τη δυνατότητα να την κατέχει την μπάλα μέσα από άμυνα και να δημιουργεί τις τεράστιες επιθέσεις. Αν δεν είχε άμυνα, θα είχε πρόβλημα. Η άμυνα της πριν 3 χρόνια είναι πολύ καλύτερη, σε πληροφορώ. Πολύ καλύτερη. Εγώ λέω τώρα είναι καλύτερη. Η άμυνα της πριν 3 χρόνια ήταν πολύ καλύτερη. Μην να απαντήσω. Όταν μιλάω για άμυνα δεν εννοώ για τετράδες, κόκκινε. Μιλώ για όταν χαθεί η μπάλα.
Ρεκοστή. Όταν χάσω την μπάλα, Ρεκοστή. Κάνω άμυνα. Τώρα την κάνω με πρέσινγκ. Συγγνώμη, την κάνω με πρέσινγκ ψηλά. Την κάνω πίσω από τη σέντρα. Την κάνω με πέντε παίκτες. Την κάνω με τέσσερις στην γραμμή. Την κάνω με λίμπερο κτλ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Βαχάκ δεν έχει. Αμά την μπάλα. Σε έκανα άγιο. Ναι. Άγιο. Ναι. Για να παρακολουθήσει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, δεν μου αρέσει ούτε τον κουκοβιό να κάνω ούτε να το κάνω. Κουκοβιό τον κάνει. Κουκοβιό. Λοιπόν. Και παρακολουθείς. Τώρα κάνει την καλύτερη άμυνα που έκανε ποτέ η Μπαρσελόνα. Τώρα. Ναι. Τώρα. Είναι η καλύτερη άμυνα που έκανε ποτέ. Μάλιστα. Με αριθμούς το λες δηλαδή. Όχι. Όχι. Με την εικόνα της. Μάλιστα. Λοιπόν. Όταν έτρωγε τα φαγητά τα καλά, λέω εγώ έκανε καλύτερη άμυνα. Λοιπόν. Δεν μπορούσε να κρατήσει ο αντίπαλος πάνω από 5 δευτερόλεπτα την μπάλα. Ήταν ασύλληπτο αυτό που έκανε. Λοιπόν. Και αυτό για να γίνει χρειάζονται και τρομερές δυνάμεις. Τα υπόλοιπα δεν τα λέω. Θέλω μια χάρη. Λέγε. Επειδή τελείωσε. Σε παρακαλώ, κύριε Κολύπτα, αν έχεις την καλοσύνη, βάλει λίγο jump around. Τι να βάλει, ένα τραγούδι. Jump around. Jump around. Τι είναι αυτό το jump around. Ένας πολύ καλός φίλος που μας αγαπάει πάρα πολύ και τους δύο. Ναι, τι έκανε. Ζήτησε να διαβάσεις 5 παιχνίδια από το κουπόνι του στοιχήματος. Δεν το διαβάζεις εσύ. Έχεις την καλοσύνη και εσύ. Θα το κάνει, ξέρω ότι τον αγαπάς κι εσύ. Λοιπόν. Είναι... Πάλι κοινά έχει. Όχι. Λοιπόν. Από το 124 χθεσινά αποτελέσματα. Διάβαστε σε παρακαλώ. Παρακαλώ οι οδηγοί να σταματήσετε. Σταμάτα ρε σαλιάρι, σταμάτα ρε σαλιάρι. Πήρα καινούργια γυαλιά ρε σαλιάρι. Πάρ' τα δάχτυλά σου. Όλα. Ναι, από το 124. Είμαι υποχρεωμένος. Αν θέλεις. Λοιπόν. Άγιαξ Cape Town Μαγιόρκα Σουλούς. Τι γελάς ρε μαλάκα. Μωρόκα βρε τι λέει. Μωρόκα Σουλούς. Σουολούς. Μη φτύνεις μπροστά στα μούτρα μου. Και έχεις πιει, θα σου ρώσω. 2-1 άσος και το ημίχρονο. 125 Kaiser Chiefs Bidivendi Huge. Γελάει ο μαλάκα. Τι γελάς ρε βλάκα. Είναι 1-2 διπλό και το ημίχρονο. 126 Μαρίκασμπουργκ. Τι Μαρίκα βρε μαλάκα. Ορλάντο Pirates 1-1 χι άσος το ημίχρονο. 127 Bloom Celtic Ferry Stay Rats. Free, μη φτύνεις ρε σαλιάρι. 0-1 διπλό από το ημίχρονο. Η ομάδα σου είναι αυτή. 128 Μπουλαμάγκα. Μπουμαλάγκα. Μπουλαμάγκα. Μπουμαλάγκα. Τσίπα United 1-1 χι για το ημίχρονο. 129 Palladium Platinum. Γιοκολό. Τι λέει, αυτό καρκαδό είναι αυτό. Πολοκουέιν. Αυτό καρκαδό είναι. Πολοκουέιν 3-1 άσος, άσος το ημίχρονο. 130 Πρετορία Αμαζούλου. Πρετόρια Αμαζούλου. Αμαζούλου. 1-2 διπλό. Πάμε ανατροπή. Αυτό άμα το διαβάσεις το στήριο στοιχείο. Ναι. Μη φτύνεις ρε ηλίθεια. 130. 131. 131. Superstore United. Όχι Metro Sport. Supersport βρε. Supersport United. Μαμελόκι Σαντ. Μαμελόντι. Μαμελόντι Σαντ. 1-2 διπλό. Το ημίχρονο. Δεν υπάρχει ελπίδα άλλο. Χτεσινά είναι αυτά. Θεσημερινά. Και Μπαρσελόνα Μπάγκερν 3-0. 15 κόρνερ έδωσε ο κόκκινος. Όρισε 5 κόρνερ τελικό. Δεν ξέρεις από μπα. Εδώ. Γουαρανί Ασουσιόν. Γουαρανί Ασουσιόν. Ασουσιόν. Κορίνθιας 2-0 άσος χ το ημίχρονο. Ατλέτικο Μινέρο Ιντερνασιονάλε χ το ημίχρονο 2-2. 138 Σαο Πάολο Κρουζέιρο 1-0 άσος χ το ημίχρονο. Και κουλουράκια το Salt Lake με το Los Angeles. Άκου τώρα το βρωμοστοίχημα τι έχει κάνει. Αυτά τα οποία βλέπεις και εδώ τα έχεις συνηθίσει. Ναι. Και αυτά τα οποία δεν ξέρεις, μπερδεύεσαι. Σε λίγο και ώρα τα μάθουμε και αυτά. Έτσι. Θα βγάλουν άλλα εξωγήινα. Ο Κατσικάς παίζει στο Sky. Ο Κατσικάς. Ίδιος είσαι καραγκιός. Είσαι γκραντ. Λάκα μας. Μην το πω. Και τώρα, ας το χωρικό εδώ στο Αθήνα, είπες το κουπόνι. Λοιπόν, να πω ότι η τρανή απόδειξη της αξιοπιστίας και του πόσο καλά είναι τα ελαστικά Χάκου είναι να τα χρησιμοποιούν για πρώτη τοποθέτηση η Mercedes, η BMW, η Mini, η Audi, η Volkswagen, η Ford και άλλες μεγάλες εταιρείες. Θα τα βρείτε από τον αντιπρόσωπο για τη Βόρεια Ελλάδα, την ελαστικοεμπορική ΑΕ. 9.55 και ενώ τα μηνύματα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μετρόπολη 95,5 με λατινικούς. Ο Σάκης ο Αλυταράς, ο οποίος στέλνει καθημερινά μήνυμα και είναι ευπρεπέστατος, ο Ρόκι Σεϊτάνης, λέει μαθήματα κάτσε να κατέβει βρε, γιατί ρε, μαθήματα ραπ στη Ιαπωνέζικη, κλαίω λέει, ένα λέω, μόνο σκέτη απόλαυση. Λοιπόν, από τους πιο
Μέσα στο κόλπο φίλου ακροατέ. Ο Σάκης ο Ρόκι. Έχετε άλλου. Δεν μου λες το λουκάνικο με πουστάρδα είναι. Λουκάνικο αυτό. Α, συγγνώμη. Είναι. Κοτόπουλο. Κοτόπουλο πανέ. Εντάξει, νόμιζα λουκάνικο. Εσύ το νου τα λουκάνικα μου αρέσει. Τα ψημένα, όχι τα ομά. Άλλοι σκέφτονται τα ομά. Πάντως εγώ για τους φίλους οι οποίοι γουστάρουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο θα σου πω μια ατάκα. Είχε βγει κάποτε με την Πάρις Χίλτον. Την έχεις αρχίσει να βάλουν δηλαδή Χίλτον, το ξέρω. Κάτι σου πω. Τελειώνουν και περιμένουν από κάτω όλοι οι δημοσιογράφοι. Και λένε, εσύ Κριστιάνο, εσύ Πάρις, λέει πώς σου φάνηκε. Τίποτα δεν έκανε. Και λέει, δεν πρόκειται να ξαναβγώ. Το λέω και πάμε σε διάλειμμα κατευθείαν. Δεν πρόκειται να ξαναβγώ, λέει, έξω με άντρα που έχει πιο ωραία τσάντα από τη δική μου. Ολέ, ολέ, δώσε! Αυτά είναι τραγούδια, ρε, δώσε. Τον έχεις δει τώρα αυτό που να χορεύει με ψιλοτάκουνες γόβες στην πλατεία του τέλους. Την ημέρα που θα πληρώνει Σαββίδης να χορεύει έτσι ταγκό, δώσε λίγο. Δώσε λίγο. Ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει, δεν πληρώνει Σαββίδης. Σαββίδης πληρώνει, ρε, άκουσε λίγο. ΠΑΟΚ πληρώνει. Δώσε λίγο. Θα χορεύει αγόρι και θα στραβάνει κάμερες. Λοιπόν, τα τρία. Πώς κάνεις τον καφέ? Πορτοκαλάδα. Εμένα και δεν με φέρνει να με κεράσει από αυτό εδώ. Είσαι μονοφαγάς ή όχι? Συγγνώμη. Όλα. Εδώ. Και χάνεις από αυτό, δεν κερδίζεις. Το έχω αποδείξει 100 φορές. Εσύ είσαι μοιρασιάρης. Εγώ. Δεν είμαι. Μοιράζεις συναισθήματα, λεφτά. Δεν είμαι. Είσαι. Καλός άνθρωπος. Μοιράζεις ιδέες. Ναι. Δεν υπάρχεις. Δεν μου λες. Ναι. Επειδή εγώ δεν είμαι αδερφή. Όχι. Πριν πάμε στον κόσμο, θα σου δείξω ένα πράγμα. Δείξε. Βάλτε γυαλιά σου όμως, το δεις. Αυτό να το αναβάσω στο ίντερνετ. Τη συλλογική σύμβαση εργασία. Έχω σβησμένο ό,τι πρέπει. Αχ, τα παραμύθια σου, υπάρχει στον κόσμο. Παραμύθια είναι αυτά. Ναι, ναι. Θα τα ανεβάσω. Ανέβαστε. Θα τα ανεβάσω. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε. Τα τρία εντάρια δικά σα. Να πω ότι αν θέλετε να μιλάτε πολύ, πληρώνοντα λίγα, hold up play από την Ελλάδα Online. Απεριόριστε αστικέ και περαστικέ κλήσει 300 λεπτά από κινητά. Ίντερνετ μέχρι 24 Mbps. Μόνο με 23 ευρώ το μήνα, είναι συνδρομητής Vodafone μόνο με 18 ευρώ το μήνα. Περισσότερα κάνοντας 13844, μπαίνοντας στο call.gr ή αν επισκεφτείτε ένα κατάστημα Vodafone. Πάμε στον κόσμο ο οποίος περιμένει να δούμε τι θέλει να μας πει. Παρακαλώ. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη. Καλώς τον οδηγό του κυρίου Σάβα. Καλησπέρα από τα γραφεία της Καστέλας. Κύριε Κόκκινε, καλησπέρα. Κύριε Ραπτόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δύο γραμματάκια εν συντομία. Σήμερα το πρωί έπαιζε τάβλιο ο κύριε Σάβας με τον κύριο Νίκο, το φίλο του κύριου Ραπτόπουλου, κύριε Κόκκινε. Πάλι. Πάλι παίζανε τάβλιο. Και ακούγανε στη σέντρα και του πέσανε τον κύριο Νίκο τα ζάρια όταν άκουσε τον προπονητή. Λέει, θα παίξουμε ποδόσφαιρο χωρίς σκοπιμότητες την επόμενη Κυριακή. Το προπονητή της Καβάλας. Ένα αυτό. Δεύτερον, το περιβόητο μυστικό του Μάτριο, το θυμάστε κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε. Αυτό δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται. Καλεσμένος του κυρίου Σάβα την επόμενη χρονιά θα είναι ο γνωστός ακροατής σας, ο κύριος Βασίλης ο ταξιτζής. Γνωστός για τα συναισθήματά του τα οπαδικά εκδητικών συγκινητών. Είναι καλεσμένος για να μπορέσει να δει και αυτό στο μυστικό δωμάτιο, για να δει τη φωτογραφία που κρέμεται εκεί. Ποτέ παιδί μου να μην γίνει σαν κι αυτόν. Μη το πεις το όνομα, δεν θα ξαναβγεις ποτέ. Όχι, περιμένετε μισό, δεν είπα όνομα. Ναι. Δεν με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είπα μυστικό δωμάτιο. Εγώ δεν είπα τίποτα. Ναι. Όχι, εγώ... Γίνεται κύριε Ραπτόπουλε να προκαλείτε τους αξιοσέβαστους κατοίκους του Αγιονερίου, αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, με την προκλητικότητά σας. Τι υπονοείτε δηλαδή ότι ο προπονητής που έχει αυτή τη στιγμή το Αγιονέρι ήταν και πρώην ποδοσφαιριστής του Πασεραϊκού. Του κάμπου του Σερών. Βέβαια. Και υπονοείτε κάτι δηλαδή. Θα πρέπει τίποτα να δεν υπονοώ. Αυτή. Όχι. Υπονοώ το 1-0-3. Το 1-0-3. 1-0-3. Όχι. 1-0-3 ο Πασεραϊκός.
Ξεφτύλανται, ξεφτύλανται μες Λαγιονέλη. Θα πρέπει να πάρουν τις τύχες της ομάδας στα χέρια τους. Να μην επιτρέψουν άλλο αποτέλεσμα μόνο από τη νίκη, κύριε Ραυτόπουλε. Για να μην σπηλωθεί το όνομά τους. Το ποδοσφαιρικό όνομά τους δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Λες. Βεβαίως. Αυτό είναι το καθήκον τους που θα πρέπει να πράξουν αυτοί οι άνθρωποι. Και να ρωτήσω και τους ταρίφες στην Κυριακή, όταν θα πάνε οι Αγιονέροι, θα πάνε με διπλή ταρίφα ή με κατεβασμένη τη σημαία, κύριε Ραυτόπουλε? Κατεβασμένη. Την καλησπέρα μου στην πιο όμορφη πόλη. Να είστε καλά. Να πω ότι η Μπαρσελόνα, ναι, έχει φάει γκολ πριν από ένα μήνα από 7 αγώνες στο Παρίσι και έχει 108-109 γκολ υπέρ και 19 κατά. Απόδειξε ότι είναι η καλύτερη άμυνα με διαφορά όλων των ετών. Για αυτή την άμυνα που έχει τώρα. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Επόμενος. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Ο Ροχάμης με τι κάνετε? Έλα ρε Βασίλη. Τι λέει, όλα καλά? Καλά. Άμα ήταν όλα καλά εδώ θα μας άρεσε. Λοιπόν, τρελώσε. Έχει δίκιο κόκκινος με την κόκα. Ξέρεις, μην το αναλύσεις, άστο. Ρίχισα στα μάτια, κάνει 48 ώρες να κοιμηθείς, τα έχω περάσει 10 χρόνια αυτά, ευτυχώς είμαι 3 χρόνια καθαρός. Σε ευχαριστώ που το λες, όχι για να καταλάβουν τα νέα παιδιά. Και μετά φυσικά, κάνεις σεξ όσο θέλεις, αλλά δεν παίρνεις χαμπάρι πότε βουλώνουν οι αρτηρίες, πότε τα ρουθούνια γίνονται τέτοια, πότε τα πνευμόνια σου έχουν τρυπήσει. Άσε τώρα, μην το συνεχίσω. Καταρχήν σχιζοφρένεια σε φέρνει μετά. Ρεσί, όλοι βλέπουν τα συν, δεν βλέπουν τα πλήν. Πάμε στα άλλα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι τον Ραπτόπουλο. Να ρωτήσεις. 111 υπέρεχη η Μπαρσελόνα που με λέει και άσχετο με τα νούμερα του Γαλάνη. Και 19 κατά η καλύτερη άμυνα όλων των εποχών της Μπαρσελόνα. Ραπ. Θα μας αφήσει να μιλήσουμε, ρε κόκκινε. Συγγνώμη. Ναι. Ραπ, άμα ναι, έκανε ο Λεβαντόφσκι εκεί το 0-1, θα το γυρνώ στον Γκουαρδιόλα στο 4-5-1. Στο πρώτο ημίχρονο. Όχι. Όχι. Δεν είναι, εσύ Βασίλη, δεν είναι πολύ σχετικό το ερώτημα? Δεν ξέρουμε. Όχι. Γιατί να σου πω κάτι. Αν με ρωτήσεις, χτες, για να καταλάβεις πόσο ντεφορμέ μπορεί να είμαι ή να μην βλέπω, γιατί δεν μου άρεσε να κρύβομαι. Αν με ρωτήσεις ποιο μπορεί να βάλει γκολ, θα σου έλεγα η Μπάγκερν. Εγώ είχα πιστέψει ότι δεν βάζει γκολ η Μπαρσελόνα. Αν έπαιζα live, θα έπαιζα Μπάγκερν. Θα γινόμουν ξανάρωμα και το λέω δημόσια. Γιατί συνήθως ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου λέει ότι δεν βάζει μια ομάδα γκολ, βάζει άλλη. Να που δεν έβαλε. Εντάξει. Α, και κάτι τελευταίο. Ραπ. Ναι. Με πείραξε για τον κόκκινο κάτι που είπες. Για πες. Ας το πω. Ναι. Είπες ότι είναι στην κούτρα στα μαγαζιά. Δεν είναι έτσι, αδερφέ. Μεγάλη κούτρα. Πήγε δεν σήμερα. Είναι έτσι, αδερφέ. Ο Ανδρώνης μας έκανε το τραπέζι να δεις. Και τίποτα. Εγώ δεν έφαγα τίποτα. Έφυγα. Και να σου πω κάτι. Δεν στα καλά του. Τώρα. Δεν άκου να σε πω. Τον κόκκινο το γνώρισα μόνο στο ραδιόφωνο. Ναι. Πέρα από τι άλλα έχω μάθει. Ο δάσκαλος σου είχε 5 πράγματα. Ποιος δάσκαλος? Ο δάσκαλος του. Τον έχει 5 πράγματα. Κατάλαβε ο κόκκινος. Δεν χρειάζεται. Αν το δει, θα αλλάξει δρόμο. Γιατί κάνει και το λέω, δεν θες να έρθει ο Ασπρομάλης από εδώ. Άστον. Και γελάει. Και τώρα καλά. Άστον. Ο Ασπρομάλης θα έρθει. Δεν υπάρχει, φίλε. Ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Το λέω και τον εννοώ. Εγώ ξέρω τον Αρνομάλη. Εσύ ξέρεις τον Ασπρομάλη. Α, και κόκκινε, ξέχασες να πεις για τον Μαραντόνα. Που πήρε με την Νάπολη το UEFA τότε. Ναι, το πήρε, φίλε, με τη μαγιά του. Το ναι, με τη Στουγκάρδ. Ναι, εντάξει. Ναι, αλλά είχε και Τζουλιάνι Φερέρα, οπα. Αυτό ήταν ο άρχοντα τη Νάπολη. Δεν το συζητάω. Η αλήθεια αυτή είναι. Να σου πω κάτι. Αυτό τον κόσμο που είχε στο ΠΑΟΚ Νάπολη δεν το είχε ποτέ ξανά στην Τούμπα. Ναι, 45.000 κόσμο. Όχι, είχε 50 μέσα και 50 απ' έξω. Εντάξει. Εντάξει, μπορεί να υπερβάλλω με το απ' έξω, αλλά το είδα με τα ματάκια μου. Άστο. Έγινε, παιδιά. Να είσαι καλά. Γεια σας. Παρακαλώ. Γεια σας. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Για το χθεσινό τον αγώνα. Ναι. Με αποκλειστική ευθύνη έχει ο προπονητής της Μπαρσελόνα, της Μπάγερν. 1000%. Για ποιο λόγο? Ενώ ξέρει ότι απέναντί του έχει 4-5 παίχτες που είναι μανούλα στο σπάσιμο Μέση και στο σλάλομ. Βλέπε Μέση, βλέπε Ινιέστα, βλέπε τον Μπακ, βλέπε ακόμα τον Νεϊμάρ και ακόμα και τον Σοάρες. Βάζει 5 κολόνες στατικές. Στο 77 το έλεγες αυτό πρέπει τον γκολ. Ευθέως. Λόγω φυσικής κατάστασης. Ευθέως. Το 77 γρήγορη, ναι, το κρατούσε η Μπάγερ λόγω Νόιερ. Γιατί η πιο στατική της κολόνα ήταν και πιο γρήγορη. Στο δεύτερο ημίχρονο να υπήρχε στιγμή που να πεις αχ. Εγώ λέω δεν υπήρχε στιγμή.
Πώς δεν υπήρχε, πώς αποκλώσει. Μία στιγμή ήτανε σε μια στραβοκλωσιά παίκτη της Μπάγκερν που η μπάλα πήγε με ανάποδη φορά στην αιστεία της Μπαρτσελόνα και λες... Και φάνηκε στη φυσική κατάσταση. Σε 15 λεπτά έφαγαν 3 γκολ. Όχι, λάθος. Η φυσική κατάσταση δεν μετρέται. Δεν μετρέται. Α, σου πει ο ειδικός. Η φυσική κατάσταση δεν μετρέται έτσι. Όχι. Τους έπεσε. Καθαρά ψυχολογικό. Ρεσί. Σκάσανε ο Σφάιτσάκερ. Ρεσί, για την Μπάγκερν μιλάς τώρα. Μην με προκαλεί. Έσκασε. Και άμα ήταν έξυπνος ο Γουαρντιόλα. Δεν ήταν μάλλον αλαζονικός, έξυπνος είναι. Το Σφάιτσάκερ θα τον έβγαζε να βάλει ένα χάφ άλλο εκεί πέρα. Και ένα δεύτερο και εντελώς ενημερωτικό για τον Γρηγόρη. Γρηγόρη, η Μπαρτσελόνα, επειδή παίζω live στοίχημα και ειδικά τα κόρνερ, έχει χάσει από μικρότερες ομάδες 4 φορές. Δηλαδή, ποιος θα κερδίσει τα περισσότερα κόρνερ. Η Μπαρτσελόνα ούτε σουτ κάνει έξω από την περιοχή, επειδή ήταν 0-0 έκανε το σουτ το Μέση, ούτε σέντρες κάνει. Μην μπερδεύεσαι. Για αυτό το παιχνίδι. Όπα, όπα, ψέματα είναι το ψέμα, θα σε φέρω και τον Ελβία. Και με τη Σεβίλη έχασε. Τι μου λες. Με τη Ρεάλ Μαδρίτη έχασε 2 φορές. Για τα κόρνερ μιλάμε. Την προσέγγιση μου την άκουσες. Ορίστε. Είπα για αυτό το παιχνίδι, λέω ότι θα έχουμε κόρνερ. Για αυτό το παιχνίδι. Ναι, αλλά δεν ήξερε ότι ο Ριμπερί και ο Ρόμπεν στο δεύτερο γύρο. Ρε φίλε, τα έχω γράψει. Ο Ρόμπεν, θα είναι 10.5. Τα έχω γράψει, ρε φίλε, ότι δεν παίζουν. Γιατί μου το λες. Λέω ότι. Το λέω γιατί αυτοί οι δύο παίχτες μπορούσαν να κερδίσουν κόρνερ. Δηλαδή. Η Μπαρτσελόνα θα κερδίσει κόρνερ που για να δώσει αυτό ένα μπάλα από ένα πόδι στο άλλο. Εσύ πες ότι είμαι λάθος, ρε φίλε, και δικαιώνεσαι, οκ. Okay. Λάθος, εντάξει, εκ το αποτελέσμα δεν μιλάω. Αλλά δες, όχι αυτό χρήσιμο είναι το αποτέλεσμα. Η Μπαρτσελόνα έκανε. Η Μπαρτσελόνα παίζει πότε. Ωραία. Από 8 πόντου θα πάω στα 15. Θα σου απαντήσω. Με ποιο τρόπο δεν βάζει ποτέ γκολ η Μπαρτσελόνα? Με τα κόρνερ. Σε κάλυψα. Γιατί και χθες θα κέρδιζε, ε. Έφυγε σε επόμενη γραμμή. Τέλος. Λοιπόν, να πω ότι η Αφή Κωνσταντινίδη, το όνομα εγγύηση για να αποσύρει το παλιό αυτοκίνητο, το κάνουν και σας δίνουν μέχρι και 500 ευρώ ρεστά και μετρητά με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Πάμε παρακαλώ. Γρήγορα, καλημέρα. Καλησπέρα στην Γαλάζια Θεσσαλονίκη μας, στην Ηλιόλουστη, στην πόλη του Ηρακλή μας. Χάρη στον Ηρακλή, το Μετρόπολης είναι πρώτο, το είπαμε. Άσε κοκκινέ, άσε γιατί είσαι κουραστικό σήμερα. Άσε με την Μπαρτσελόνα, μας έχεις ρημάξει και τα κόρνερ και τα αυτά. Δεν μας αφορούν εμάς αυτά. Α, έτσι. Έτσι ακριβώς. Φορτωμένος μαγκιά είσαι. Φορτωμένος μαγκιά δεν είμαι, κουράστηκα. Κουράστηκες. Κουράστηκα για ένα παιχνίδι το οποίο κέρδισε 3-0 περπατώντας μια ομάδα και μιλάμε και αναλύουμε και τι να λέμε. Συγγνώμη που το κάνουμε αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Θα παίρνουμε την άδειά σου, κύριε Μάνο. Να παίρνετε την άδεια, όχι. Να μπορεί να γίνεται και λίγο κουσκούς, να υπάρχει και λίγο. Εδώ άλλος δίπλα χθες είπε ότι βγαίνουν γυναίκες στο ραγκάτσι, ρε φίλε. Εδώ σημαίνουν τρομερά πράγματα. Εσύ τι είπες, ρε φίλε μου Γρηγόρη, ότι λόγω του Βόλου του ΠΑΟ καυξήθηκε η ακροματικότητα. Λόγω του Ηρακλή. Καλά, ρε Γρηγόρη, είμαι τα καλά σας εκεί. Εσύ πες ότι κάνω λάθος. Όχι λάθος κάνεις. Θα έρθω να σε βρω κιόλας μετά. Να έρθεις να με βρεις όπου θέλεις. Εγώ λέω λόγω του ποδοσφαίρου. Λόγω της πορείας του Ηρακλή και του βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Ο ένας λέει στο ραγκάτσι βγαίνουν γυναίκες. Ναι. Πού να βγουν γυναίκες. Το ραγκάτσι έχει να τον δει γυναίκα πάνω από 17 χρόνια. Ρε, φίλε. Λίγα λόγια για τον τριψήφιο. Είσαι καλά, ρε. Για τριψήφιο μιλάς. Ποιος είναι τριψήφιος? Ο ραγκάτσι. Τι εννοείς τριψήφιος, νοικοκυρέμε. Έξυπνο παιδί, είσαι, πάμε παρακάτω. Τι τριψήφιος να είναι, ρε φίλε, αυτός που βγήκε στο άκου τι είπαν, ρε φίλε, και δεν φαινότανε. Και το Λάμδα ήταν πιο παχύ από την Αγελάδα που γελά. Α, θα σε στείλω, ρε. Άμα είναι, άμα μιλήσει, αυτό που είδα στην τηλεόραση. Αν μιλήσεις ξανά για τον καγκάτσι του Μετρόπολης, θα σε σκίσω. Ναι, μάλιστα. Θέλεις να πάμε στον καλημέρα Μακεδονία μου, καλημέρα Σκόπια μου, καλημέρα Ελβετία μου. Δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι για, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γυραιός. Δεν τρέπεσαι. Τι να πάμε στον Μπούζα που βάφτισε τη μουστάρδα, ρε φίλε. Στον Μπούζο εννοώ. Τι έκανε? Ο Μπούζος βάφτισε τη μουστάρδα που θα βγάλει ο Ηρακλής, ρε φίλε. Τι έκανε, πες μας. Σκίστον. Είναι ο νονός της μουστάρδας. Σκίστον να λέγε, τι έκανε. Όχι, τίποτα δεν έκανε. Ο άνθρωπος ένωσε ονομασία και φανταστική. Μπλουστάρδα. Ο πατέρας αυτός. Μπλουστάρδα. Ο μπλου μουστάρδας. Εγώ ήξερα την μπουστάρδα μέχρι τώρα. Πάρε δρόμο. Λοιπόν. Παρακαλώ, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλησπέρα.
Ο δικός μας είναι. Για να ναι. Δεν είναι δικός μας. Προχώρα. Έλα φίλε, έλα. Δεν από το χωράφι βγήκε. Ποιον σου θύμισε. Το Μένιο. Ίδιος. Έλα καλησπέρα. Καλησπέρα. Μένιο εσύ. Καλά είστε. Μένιο. Ναι, ναι, μ' ακούτε. Έλα ρε θύριο και δεν μας ακούς εσύ. Καλά ρε βρωμόσυλο. Εσύ είσαι έμπειρος. Πού είσαι. Το μεροκάμα του πόνου που να είμαι. Μένιο. Ο βασικός, εγώ ρε, ένα λεπτάκι. Με πληροφόρησαν ότι έστειλες τέσσερα τσουβάλια ρύζι. Αληθεύει, γιατί αυτός τον βλέπω τελευταία πολύ fitness είναι. Τα ψήρισε ο Κινέζος όλα. Ρε το Κινέζο. Παιδιά, μη ψάχνετε το λόγο που αδειάζουν τα γήπεδα. Στα τοπικά πρωταθλήματα. Ο βασικότερος λόγος είναι το Champions League. Δηλαδή. Χαλάνε την πιάτσα, ρε. Δηλαδή, βλέπει ο κόσμος πως είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι με ευκολία βάζει όλο στο πιάτο, πληρώνει ένα 500€ το χρόνο. Ναι. Αυτά ήταν καλής ποιότητας διαρκείας από τα γήπεδα. Ναι. Λένε, να λες τώρα το χθεσινό το μάτς και να πάνε στη Κυριακή τώρα αυτά τα κρυάρια εδώ. Τρελός, ρε. Ένα κουτί ηρεμιστικά θέλεις μετά. Εκεί πάνε δουλειά. Και όσο τώρα για το Μέση Μαραντόνα. Αυτό που ακούω, αν ο Μέση καταφέρει και πάει και ένα Μοντιάλ, τον έχει σβήσει ο Μαραντόνα. Τον έχει ήδη σβήσει, συγγνώμη, Μένιο. Αν λέει, αν. Κοίτα να δεις τώρα. Η σειρά μας, η δικιά μας, ναι. Μένιο, έχει το αποθυμένο και λέει ότι πήρε και τη χώρα του από το χέρι. Είναι μεγάλη υπόθεση στο Μοντιάλ. Δεν διαφωνούν. Αλλάξαν τα δεδομένα, ρε Μένιο. Σε λογικό επίπεδο δεν πήρε τίποτα. Ναι, αλλά πήρε τρία Μοντιάλ, έκανε τη Βραζιλία υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο. Η Βραζιλία έγινε την εθνική ομάδα. Ρε Σημένιο, να σου πω κάτι. Στην Αμερική, όταν έβαλε τον κόλο Μαραντόνα και πήγε στην κάμερα, μαστούρωσε ο κάμεραμαν. Ναι, εντάξει. Από τα γνώτα του Μαραντόνα. Βλέπω τώρα τα νούμερα. Έχει κάνει στο πρωτάθλημα μόνο 40 γκολ. Σύνο όλα μαζί 60 γκολ. Τι έφερε ο Μαραντόνα, 8 και 12 γκολ το χρόνο. Σπουδαίο. Στην εκπομπή γιατί δεν πας στη Μαρμίτα. Ένα τώρα ακόμα και δεν έχω ιδέα, ειλικρινά. Ναι, δεν έχω ιδέα. Να τη δώσουμε τις ιδέες. Ξενέρωμα και ο άρισμα. Δεν κοιτάς τι γίνεται να πούμε. Ωα, κερδίζει στο Αγιονέρι. Θα πάμε, Μένιο. Πάμε στο Αγιονέρι. Θα πάμε, δεν γίνεται τώρα. Αρρώστια είναι, θα πάμε. Αλλά ξενέρωμα και ο άρισμα. Χάσε τρία παιχνίδια στην αρχή να φάμε τον προπονητή. Ήρθε όμως ο προπονητής. Άντε να χάσουμε κανένα μάτσο, να φάμε αυτόν τον προπονητή, να πάρουμε μετά. Πάρτε τα τώρα και βάλτε μυαλό. Και μιλάτε με τα χωριά, να πούμε να ανεβούμε στην Γάμα Εθνική. Γεια σου, Μένιο! Το σκύλο, το μαύρο. Παρακαλώ. Το βρωμιάρι. Ωραίος. Έλα! Ναι, παρακαλώ. Εμείς παρακαλούμε. Μην με περνάτε για τρελό. Ακούμε. Γεια σας. Γεια σας. Από το εξωτερικό τηλεφωνώ. Θέλω να μιλήσω για χθες για το παιχνίδι. Ναι. Και εμείς στο εξωτερικό είμαστε, κύριε μου. Έλα. Στην Πανανία. Ναι. Εχθές για μένα ο πιο μοιραίος παίχτης ήταν ο καλύτερος παίχτης της Μπάγερ, ο Νόιερ. Γιατί μοιραίος. Αυτός ο μεγάλος τερματοφύλακας και αλλά ανώριμος ποδοσφαιρικά για μένα. Οπα, οπα. Κάτσε να ακούσουμε γιατί. Γιατί στη φάση που τρώει το πρώτο γκολ η Μπάγερ, ναι. Γίνεται η καταρχήν η Μπαρσελόνα βρίσκεται όλη πάνω, ψηλά. Ναι. Τουλάχιστον 8 ποδοσφαιριστές της Μπαρσελόνα είναι ψηλά. Γίνεται η φάση με το πέναλτι. Έχει προηγηθεί το πέναλτι και γίνεται ανακοτσούρα, ναι. Πιέζει. Κάτσε. Και έχει την μπάλα πλέον ο Νόγκερ στα χέρια του. Όχι. Λάθος. Τι όχι. Λάθος. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Ο Νόγκερ δίνει την μπάλα αριστερά στον μπακ. Ναι. Τι χάνει ο μπακ από την πίεση του Αλάμπα. Ναι, είναι στο 77. Ο Άλβες, Τι χάνει από την πίεση του Άλβες, ναι. Μπράβο, είναι στο 77. Ναι. Πιέζει η Μπαρσελόνα. Ναι. Και αντί να ηρεμήσει στο παιχνίδι σου. Εκείνη την ώρα δίνεις μια πάσα αριστερά σε μια Μπαρσελόνα που είναι ήδη ψηλά. Συγχώρεσέ με, ο Νόιερ δεν πετάει ποτέ την μπάλα όπου να είναι. Τη φάση, είναι από τους λίγους παίκτες που ξέρουν ποδόσφαιρο. Δεν το θυμάμαι, αλλά έτσι και αν έγινε, του μετέφερε την αλαζονία ο Γκουαρδιόλα. Ο Γκουαρδιόλα. Ναι, μπορεί. Ναι. Μπορεί. Μπορεί. Σαν ποδοσφαιριστής μπορεί να διαβάσει όλο το παιχνίδι και είναι, δεν γίνεται. Είναι μακράν ο κορυφαίος τερματοφύλακας όλων. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, αλλά αυτό που κάνει είναι εγκληματικό. Να, εγώ υποψιαζόμουν ότι θα μου πεις ότι δεν μπορεί να τρως γκολ στην κλειστή γωνία. Όχι. Αλλά... Είναι καθαρά για το πρώτο γκολ. Είναι απίστευτο αυτό φίλε, που κάνει. Για την πρώτη πάσα του τερματοφύλακα, από τη στιγμή που δεν έχει κάνει λάθος και τη δίνει σωστά.
Δεν μπορεί να το χρεώσει γιατί δίνει. Άλλο λέει, και δεκαριγιώμα. Όταν κάνει pressing ψηλά, δεν τη δίνει την μπάλα και τη στιγμή που έχει ποδοσφαιρική ανοριμότητα, γιατί ο άλλος πιέζει. Εγώ έχω πέσει. Συμφωνώ, σαν ομάδα πιέζω. Έχει πάρει πέναλτι η Μπαρτσελόνα. Έχει πάρει πέναλτι το οποίο δεν το δίνει. Ναι, δηλαδή εκεί ηρεμεί το παιχνίδι. Περιμένει, ανέβει η ομάδα σου να ηρεμήσει όλο το παιχνίδι. Εκείνη τη στιγμή. Με, 100, με 180 στιγμούς έχει κάνει όργια. Αν πρέπει να το κρεμάσω για αυτό το οποίο είναι ψήλη στάχυρα που λες, okay, ρε φίλε, πάω. Για μένα προσωπικά δεν είναι ψήλη στάχυρα. Είναι, είναι για ένα κρίσιμο σημείο που η Μπάγερ έπρεπε να ηρεμήσει όλο το παιχνίδι. Αν πρέπει να κράξουμε τον Νόιερ, τότε πρέπει το. Δεν κράζω. Όχι, μια παρατήρηση κάνω που ναι, δεν το άκουσα. Αν πρέπει να κάνουμε παρατήρηση στον Νόιερ, πρέπει να κρεμάσουμε τον Γκουαρδιόλα. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Απλώς για μένα ποδοσφαιρικά δεν κάνεις αυτό το λάθος. Είναι εγκληματικό. Είναι σαν ποδοσφαιριστής εγώ παλιός, είναι εγκληματικό λάθος. Πώς το λένε, είναι ανεξήγητο για μένα προσωπικά. Okay, να και καλά. Για το Μέση με Μαραντόνα, μην ξεχνάμε ότι ο Μαραντόνα έπαιζε σε μια ομάδα την δεκαετία του 70 και 80, του 80, όχι, ναι. Που, ναι, ναι, του 80, που αν ξέρετε εκείνη η συγκεκριμένη πόλη, τη δεκαετία του 80 τι έφτιαχνε. Εκείνη η συγκεκριμένη πόλη. Ήτανε και είναι η πιο βρώμικη πόλη της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα είναι λίγα, ας πούμε, που μπορούμε να αναφέρουμε. Σε κάλυψα. Ναι, 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 δεν το συζητάω, Παρακαλώ. Απλώς, όλα καλά. Στον επόμενο, ναι. Τελευταίος. Ναι. Για το ημίωρο, ναι. Παρακαλώ. Άλλος να πάρε τον επόμενο, έλα. Ναι. Ραυτόπουλε. Ναι, φίλε. Πόσα θέλει ο Μέση να το φέρουμε στον Ηράκλη. Πόσα δίνει για να έρθει στον Ηράκλη, δεν το θέλει. Πόσα, 50 εκατομμύρια. Πόσα δίνει, βρε. Φοβάται να έρθει στον Ηράκλη, γιατί θα συγκριθεί με το Χατζηπαναγή, οπότε θα έχουμε θέματα. Τι ρε, πόσο. Με τα κιλά το πάρουμε, 40-50 εκατομμύρια, το φέρουμε στον Ηράκλη, ρε. Καλά, κράτα τον Παπαδόπουλο τον Νίκο, μην πάει στην Τρίπολη και μετά το φέρνεις τον. Τι να πάει και τι να κάνεις Τρίπολη, στους Αρχάδες εκεί τι να κάνει. Αρχάδες. Και να μην παίρνει το όρκο. Ξέρε Φαλακόρο σου λέει. Εντάξει. Μπορεί να προβοκάρει. Να προβοκάρει, να προβοκάρει, αλλά δυστυχώς κάποια πράγματα είναι αλήθεια. Λέει Παναχαϊκή, τι λέει τώρα. Φιλικό. Ποια Παναχαϊκή. Φιλικό. Φιλικό, ε. Όχι φιλικό. Φιλικό δεν θα είναι, λάθος. Η κλήρωση που τότε γελούσε ο Κούγιας, τι λέει τώρα ο Κούγιας. Του κόπηκε το γέλιο. Θα κάνει συγχώνευση με την Κόρινθο για να κάνει την Μπάτρα και την Κόρινθο πατρακορινθιακό. Θα έρθει να μάθει πώς γίνονται οι συγχωνεύσεις στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθει να μάθει εδώ πέρα. Ναι. Πώς γίνονται τα φημί. Να σε καλά. Ναι, καλό απόγευμα, ναι, παιδιά. Ελαστικά Χάνκουκ. Κορυφαίος ελαστικών παγκοσμίων με περισσότερα από 70 χρόνια εμπειρίας. Είναι ο 7ος μεγαλύτερος κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίως. Μη φεύγεις, έχουμε δύο πραγματάκια ακόμα. Please. Καλύπτοντας ανάγκες κάθε οδηγού και οχήματος με αντιπρόσωπο για τη Βόρεια Ελλάδα, την ελαστικοεμπορική ΑΕ. Σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι γραμμές. Τώρα αυτό το τραγούδι είναι η Ιεροσυλία. Θα το διακόψεις. Άντε πάλι τα ίδια. Δώστε. Τον άνθρωπο ρε με τα τραγούδια να πω. Μισό δικό σου, μισό δικό μου. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, γεννηθεί το θέλημά σου. Να πω ότι υπάρχει μια ομάδα που παίζει τεχνολογία στα δάχτυλα και δεν είναι άλλη από την ομάδα ίντερνετ της Vodafone ή καλύτερα την υπερομάδα. Σου ζητάει το smartphone ή το tablet στο λεπτό, σου λύνει κάθε απορία έπλευμα σχετικά με τη συσκευή σου. Γιατί η τεχνολογία για την ομάδα ίντερνετ είναι παιχνιδάκι. Γνωρίζει την ομάδα ίντερνετ στη Vodafone και απολαύσει τις δυνατότητες της δικής σας συσκευής. Τα 390 δικά σας, η ώρα είναι 4:20, είναι 6 παρκαρισμένη. Αν πάνε όλα καλά, μιλάτε από 3 λεπτά και τελειώνουμε. Πάμε, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Σιβή. Γεια σου. Παδός του ΠΑΟΚ. Καλώς τον. Είναι σατανική σύμπτωση λοιπόν ότι χθες ταυτόχρονα με το κατά γενική ομολογία καλύτερο παιχνίδι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης συζητιόταν στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου με τίτλο «Επίγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις».
ήταν η προσπάθεια του κυρίου Κοντονή και του ΣΥΡΙΖΑ να βάλει μία τάξη στο ποδοσφαιρικό τοπίο της χώρας μας. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε ειλικρινής διάθεση από τον κύριο Κοντονή. Και πραγματικά, επειδή το παρακολούθησα το πράγμα από την αρχή, έκανε ταξίδια στη Γενέβη, ήρθε σε επανειλημμένες επαφές με τη FIFA και την UEFA, προκειμένου να επιχειρήσει να περάσει κάποιες διατάξεις, οι οποίες θα κάνανε την ΕΠΟ από ένα αυτόνομο φέουδο που λειτουργεί με τον τρόπο που γνωρίζει όλη η φιλάθλη Ελλάδα, να βάλει, να επιχειρήσει να βάλει κάποια τάξη, να βάλει κάποια στοιχεία νομιμότητας. Χθες λοιπόν ήταν εξόχως αποκαλυπτική αυτή η συνεδρίαση. Είδαμε κόμματα και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους κομμάτων να είναι βαποράκια συγκεκριμένων συμφερόντων. Είδαμε κόμματα και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους κομμάτων να λειτουργούν σαν εκπρόσωποι τύπου συγκεκριμένων ανθρώπων μεγαλομετόχων ομάδων, οι οποίοι διώκονται ποινικά. Ήταν μια εικόνα από το μέλλον και μπορεί να είναι μια δικιά μου άρρωστη διαστροφή να το παρακολουθήσω από την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι ώστε να χάσω ένα μεγάλο τμήμα αυτής ποδοσφαιρικής πανδεσίας και να το δω κονσέρβα αργότερα. Αλλά πιστεύω ότι θα δινόταν μεγάλη υπηρεσία σε όποιον επέλεγε να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα από την εικόνα των κομμάτων χθες σε αυτή τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά ακόμα στον κύριο Θεοχάρη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος Ποτάμι και πρώην Γενικό Γραμματέα Εσόδων. Έκανε επανελειμμένους αναφορές με αφορμή την νομοθετική παρέμβαση της κυρίας Βαλαβάνη για τις 100 δόσεις και η μοναδική του αναφορά αφορούσε τον ΠΑΟΚ και το μεγαλομέτωχό του. Είναι γνωστό ότι πάνω από 120 ανώνυμες εταιρείες έχουν επωφεληθεί από αυτό το μέτρο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και οι 5 αναφορές του αφορούσαν τον ΠΑΟΚ και το μεγαλομέτωχό του. Μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα αν αυτά τα πράγματα τα παρακολουθούμε και δεν τα περνάμε στον ντούκο. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Κουλουτούμπα Κοντονής, ναι, δεν το είπαμε, αύριο, ναι, καλημέρα. Εργανός από Αθήνα, τι κάνετε? Καλώς τον πλούσιο. Καλώς τον μάτι το μεγάλο. Δεν μας λέτε, τι γίνεται με την εγκαθάριση της Μπάγκερν, θα πείτε τίποτα? Άρχισε. Τι έγινε ρε πακέτο? 1,03 δίνει το διπλό του Πανσεραϊκού. Σας πειράζω. Αργιανάκι. 1,3. Ο αριστερός μου, ναι, θα ξεφτυλιστεί τη Δευτέρα. Δεν κερδίζει ποτέ ο Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός έχει παρατηρητή από την Καστοριά και διαιτητές από τη Λάρισα. Άρης έχει διαιτητές από Αθήνα. Εσύ καλά κάνεις και φωνάζεις τώρα, ακούς αυτό που σου λέω εγώ. Αλλά παρατηρητή του κυρίου Καραμελίδη. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μάλιστα. Πώς το βλέπετε, Αγιονέρη Άσος, πάνε το παίξουμε? Δεν θα κερδίσει ο Πανσεραϊκός. Αυτό λέω. Ο άλλος ο δίπλα, ο ένας από τους 80 εξωγήινους που υπάρχουν 1, στην Ελλάδα. 1,03. Ένα από τα 80 ήδη. 1,03 δίνει. Αυτός από την, 1,03 από δίνει. Την αγωνία του για τους ανθρώπους που αγαπάει, όχι για τον ίδιο. 1,03 πού το δίνει να μπω και εγώ να το παίξω? Πού, πες μου. Δεν μπορώ να δώσω 6. Πρέπει να είσαι πολύ απλά δραση, Αριανέ, από την Αθήνα για να ποντάρεις 1,03. Θα βάλεις τα κέρδη του θεσινού αποτελέσματος. Λοιπόν, να πω κάτι όσον αφορά λίγο αυτές τις 75.000 που λέτε. Να πεις. Επειδή έκανα μία τα είπα, τα έγραψα, υπάρχει σαφήνεια για αυτά. Εντάξει, θες να σου πω εγώ για τις 50.000. Πες για τις 50.000, πες. Για τις 50.000 δεν μπορώ να πω δημόσια. Καταλάβες. Ναι, ναι. Επειδή μου πιάνεις κουβέντα τώρα. Είναι, ρε, παιδιά. Είναι για τις διοικήσεις από το 90 μέχρι το 2004, σωστά. Ναι, εγώ για άλλες 50.000 λέω. Κατάλαβες. 50.000, ναι, και κοράκια και όλα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, εγώ σου λέω ένα νούμερο. Τώρα τι θες να σου πω? Ναι, άλλο λέω, όλο το πακέτο. Ναι, δεν μου λες πόσα όχι εισέπραξες.
Τίποτα, όχι σε καθημερινή βάση. Όπου πάω, δεν μου λένε καλημέρα, με το που με βλέπουν, όχι, φύγε. Τι κατάλαβα. Σας μοιράζω. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο για να κλείσουμε. Ναι. Είναι από τις διοικήσεις από το 90 μέχρι το 2004. Ναι. Πάνε εφορία και μετά η εφορία, άμα δεν μπορεί να βγάλει άκρη, πάνε δικαστικός. Και μετά περνάνε σαν φυσικά πρόσωπα. Πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει αυτή την εκαθάριση? Και μετά ήρθε η ΕΝΕΔ. Επόμενη γραμμή. Άσερε το παραμύθι. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Φίλε, έλα. Μην έρχεσαι. Επόμενος φίλος, ναι. Επόμενος φίλος, ναι. Πάρα επόμενος φίλος. Καλημέρα. 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 Εγώ είμαι, έτσι. Ναι, φίλε, εσύ. Παιδιά, εγώ θέλω να πω δύο λόγια για το χτεσινό μάτς, όσο σύντομα μπορώ. Ναι. Και ήθελα να πω το εξής, ότι είδα ένα παιχνίδι όπου δεν με πήρε ο ύπνος. Όχι γιατί έπρεπε να με πάρει και είναι μάπες τα παιχνίδια, αλλά καμιά φορά συμβαίνει, ας πούμε, έτσι. Τι ομάδα είσαι, φίλε? Ηρακλής. Τι θα είναι, ρε φίλε? Οι οπαδοί οι οποίοι είπαν σαν έξε σε πρώτο ραδιόφωνο. Μην το λαμβάνεις υπόψη. Δεν, επειδή με ρώτησες το λέω, ας πούμε, έτσι, λοιπόν. Και είδα ένα παιχνίδι μέχρι το τέλος με προσοχή. Όπου η μία ομάδα ήξερε την άλλη, είτε λόγω Γουατιόλα, είτε ξέραν οι παίχτες αυτόν, αυτός ήξερε εκείνος κτλ. Όπου το passing game της, κυρίως της Μπαρτσελώνα, ήταν το καλύτερο κατά με. Γιατί είχες απέναντι μια Μπάγερν. Όπου, τι γίνεται τώρα άμα κολλήσει ένα γκολ η Μπάγερν, ξέρω εγώ, θα έχουμε μπλεξίματα. Βλέποντας την Μπαρτσελόνα κατά με πάντα καλύτερη, οι μπάλες να περνάνε από εδώ και από εκεί και τα λοιπά και ξέρω εγώ, και σκεφτόμενος ότι αν το κρατήσει το 0-0 η Μπάγερν θα χάσει μέσα στο, λέω εγώ τι σκεφτόμουν, θα χάσει μέσα στο Μόναχο, ας πούμε. Και τη στιγμή, για να μπω στο συμπέρασμα, και τη στιγμή που η μπάλα από την αρχή ζυγίζει 100 κιλά σε κάθε φάση. Δεν είναι τι βλέπεις καμιά φορά, ας πούμε. Μπορεί να βλέπεις και λίγο μάπα, με την έννοια ότι ο ένας πάει να σπάσει το τζαμπουκά του αλλού. Καλά τζαντζαρίσματα, αυτά ξέρω εγώ, ας πούμε. Έρχεται ο Μέση, αυτός ο Μέση, εν πάση περιπτώσει, καθιέρωσε τον εαυτό του με το χθεσινό μάτς κυρίως. Γιατί η μπάλα ανά δευτερόλεπτο ζύγιζε 100 κιλά και ήρθε η ώρα όπου βρήκα την τρύπα, πάρτο. Το δεύτερο μου αρέσει, ρε φίλε, η ανάλυση σου. Είναι όπως την αισθάνεται. Πες να, ρε φίλε. Ναι. Πες να, όπως την αισθάνεται. Ναι. Εγώ τελειώνω σε 5 λεπτά, σε 5 δευτερόλεπτα, παιδιά. Ναι. Τα 5 λεπτά ήταν πολύ καλά. Και αυτά. Και το βλέμμα του Μέση. Γρήγορα τελειώνεις. Και το βλέμμα τελειώνω. Και το βλέμμα του Μέση ήταν τέτοιο, άμα το είδατε, ότι. Ναι. Πού θα πήγε ένα τερμάκι και θα μου ξεφεύγατε, ξέρω εγώ, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, επειδή ήτανε τέτοιας βαρύτητας το μάτς και 100 κιλά η μπάλα κάθε δευτερόλεπτο, για μένα ήταν. Τα 100 κιλά, τα καταλαβαίνω, το δευτερόλεπτο που κολλάει. Ναι, ανά πάσα στιγμή, ίσως και λιγότερο από δευτερόλεπτο. Έτσι ζήγησε η μπάλα όλο το παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνω. Έτσι ζήγησε η μπάλα. Εγώ, κατά με, εντάξει, έτσι ζήγησε η μπάλα. Στην ευθύνη και στις πλάτες των παιχτών και κυρίως του κάπτεν. Τέλος. Αν έλεγα εγώ τόσο καιρό ότι πριστήκα και τα ούμπαλά μας με το Μέση, όχι ότι δεν είναι, εντάξει. Τα Μέση λέγονται, κύριε, παρακαλώ. Χτες ήταν ο καπετάνιος. Να είστε επίκαιρος, τα Μέση λέγονται, να είστε καλά, κύριε μου. Πάντως οι Ηρακλειδείς διακρίνονται για την διορατικότητα τους πάνω στο ποδόσφαιρο. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σας αυτοκίνητο και κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ρεστά και μετρητά, αφήκω στο Δινίδη με ένα τηλεφώνημα στα 18133. Το καταφέρνει, κερδίζει μέχρι και 500 ευρώ και μπορείτε να βρείτε και το ανταλλακτικό για το δικό σου αυτοκίνητο από μια τεράστια γκάμα που υπάρχει στους Αφούς Κωνσταντινίδη και μπορείτε να τηλεφωνείτε από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Παρακαλώ. Πάμε δύο τελευταίους. Ναι. Πάμε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Σπέρα. Καλά είστε. Καλά εσείς. Έχω δύο εισιτήρια του τελικό. Ποιο τελικό? Champions League. Πάρε με εκτός αέρα σε δύο λεπτά. Αλλά ήθελα. Κάτσε ρε κοκκί, κάτσε ποιο εισιτήριο. Ήθελα ρε άρχε πάει, αλλά τώρα πως δεν πάει ούτε ρε ούτε πάει. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Τα δίνεις? Ραπτόπουλο. Βλαμμένος είναι. Το ξέρω ότι είναι βλαμμένος. Λέγε, φίλε. Όλοι ποιος είμαι. Τι είσαι βλαμμένος ξέρω, αλλά ποιος βλαμμένος είσαι από όλους? Κώστα. Απ' την Αριδαία σε φέρνω. Βλαμμένο από την Αριδαία, ξαναδεί. Πολλούς. Πάσκα που έκανες ρε, θυμάστε? Και ρε. Α, μαν κατάλαβα. Είσαι. Είναι τελείως βλαμμένος. Όχι, όχι, όχι. Ρε κουφάλα Αλβανέ από την ταβέρνα είσαι. Ρε την κουφάλα τον Αλβανό. Τι
κάνετε. Δεν μου λες, πλήρωσε. Δεν μου λες, πλήρωσε όταν ήρθε. Προσπαθούσα να σπάρω τηλέφωνο για να σκαλέσω να ανεβείτε εδώ. Στην όρμα είσαι. Στην όρμα είσαι. Στην όρμα είσαι. Ναι, βέβαια, την όρμα είναι κόκκινη. Πλήρωσε αυτό ή ζήτησε απλή τα πιάτα. Πάντως ήταν πολύ κυριλές. Ο κυριλές είναι, πλήρωσε ή ζήτησε απλή τα πιάτα. Να του πω, Κωστή, να του πω στον αερά. Ρε εσύ, τι να το πεις αυτόν. Αυτό σε ποιο καφενείο πάει όταν έχει το λογαριασμό στην τουαλέτα κλειδώνει, σαν τον Βρίζα. Αυτό ισχύει. Αυτό πλήρωσε. Αυτό δεν πλήρωνε εσύ. Όχι, αυτό πλήρωσε. Αλήθεια. Πλήρωσε, όλα είναι πληρωμένο. Όλα, εντάξει. Και περάσαν πολύ καλά. Μπουρμπουάρε έδωσε. Όχι. Πάντα, κάθε γεύμα. Αφού είπε όχι, ρε σαράντα ψεύτη Αλβανέ. Όχι, όχι. Κάθε γεύμα έδινε ένα ταλιράκι. Δεν το ψεύτη, ρε. Όχι, ένα ευρώ το έδινε. Ναι. Άμα ήταν 24 μισό, έδινε 25, εντάξει. Τι παίρνει και με σένα. 25 μισό, έδινε 25. Έχω έρθει, ρε, στην όρμα. Απλά δεν μου είπε που έχει έρθει. Πώς έχει έρθει, αφού η όρμα είναι σαν το Μόντρια. Έχω έρθει, ρε. Πού είναι η όρμα. Δεν γίνεται αυτό που λες τώρα. Δεν γίνεται. Ψέματα λέει, ρε. Θες να σε πω ακριβώς. Ναι, για πέρα. Όπως πηγαίνεις για τα λουτρά, στίβεις αριστερά για να πας στην όρμα. Πήγες. Και έχει τρεις πολύ. Έχει τρεις. Άκου λίγο, δεν άκουλα τρελά σε μένα. Και έχει τρεις εκπληκτικές ταβέρνες στο δεξί σου χέρι όπως μπαίνεις στην όρμα. Σε κάλυψα. Ακριβώς, ναι. Φερμουάρ, γεια. Άσε, πρόλογο σε μένα δεν απουλάτε. Έχω πάει στο Πόζαρ αρκετές φορές. Όχι πολλές, αρκετές. Παρακαλώ. Μάλιστα. Καλησπέρα. Πέρα. Κωστά. Θέλω να σου πω κάτι σοβαρό τώρα. Είμαι πολλά χρόνια. Δηλαδή, σε έχω πάρει μια-δυο φορές τηλέφωνο. Πρώτη φορά σε πήρα όταν στην τηλεόραση με ένα τεσάρι νούμερο μπροστά πριν καμιά 17 χρόνια. Δεν θυμάμαι πώς. Τώρα κοντά. Τέλος πάντων. Και επειδή σας ακούω. Αυτό που κάνει ο Γρηγόρης, πιστεύω το ξεκίνησε ο αλλαγμένος πλέον πρωινός, 8 με 10, κάποτε ήταν πραγματικά καλό και φιλότιμο και έτσι, ωραίος και πηγαίο χιούμορο. Να μην πω τώρα ονόματα και μου λέτε τώρα δεν είναι εδώ πέρα και είναι συνάδελφος. Συνέχισε. Αυτό που κάνετε το βρώμικο με τον Άρη, ο Άρης και να μην είπε... Οπα. Είναι σοβαρό αυτό. Ποιο ότι είναι το βρώμικο. Το βρώμικο είναι αυτό το ότι είναι σίγουρο ότι θα νικήσει το Κρυονέρι. Το Αγιονέρι, ξέρω όπως λέγεται. Ναι. Είναι ένας πολύ βρώμικος μεταμοντέρνος τρόπος, τον οποίο τον κάνει ο Ραγκάτς και την άλλη φορά με το αυτό με τον πρόεδρο του Πανσεραϊκού που περνάει ένα στήλο ότι και καλά δεν είναι υπέρ του, αλλά είναι υπέρ του με έναν άλλο τρόπο. Φίλε, εγώ δεν βγήκα σε πω αδερφή. Έτσι από τον πιάτο. Δεν σου λέω και γιατί. Τώρα με λες αδερφή. Όχι, δεν σε λέω καθόλου, αδερφή. Με λες, αδερφή. Λέω, περνάτε το τέτοιο... Πώς περνάτε, ρε φίλε, με έναν τρόπο πολύ εξυπνό και δεν ξέρω να το κατάλαβε και ο Κώστας. Εξήγησέ μου πώς το περνάμε. Ναι. Εντάξει, διέστηση είναι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι φίλε, ξέρεις πολύ καλά θα βασιζόμαστε στη δική σου διέστηση. Όχι, δεν το λέω. Και ξέρεις πολύ καλά ότι Πασεραϊκός έχει πάει, δεν έχει χάσει και αυτό το μάτσο με την Καβάλα που ο Κώστας μύρισε κάτι. Θα ρωτήσει τον εξωγήινο. Θα ρωτήσω τον εξωγήινο. Μιλάω σοβαρά, δεν κάνουμε πλάκα. Με βλέπει να κάνω πλάκα. Θα ρωτήσω τον εξωγήινο αν τα βγάζω από το μυαλό μου αυτά που λέω ή αν βασίζομαι σε πέντε πράγματα. Πρωινός, είστε πολύ σίγουροι. Είστε υπερβολικά σίγουροι. Εγώ ξέρω ότι θα κερδίσει ο Πασεραϊκός. Φίλε, έχει δύο μέρες που σου λέω θα κερδίσεις. Δεν σου το έλεγα καιρό. Τώρα σου είπα. Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις ότι έχω όφελος. Εγώ σου είπα, δεν θέλει να ανεβεί ο Άρης. Δεν θέλω να ανεβεί ο Άρης. Και για ποιο λόγο έχω παιδί μπόνους ότι θέλω να ανεβεί ο Άρης. Εντάξει ρε παιδί μου τώρα, εντάξει, δεν είναι κακό, είσαι Ηρακλειδέας, δεν θες να ανεβεί ο Άρης. Ρε φίλε, άκου να δεις. Αν εγώ είμαι μια φορά βλαμμένος, είσαι 100. Γιατί μπερδεύεις τη δουλειά που κάνω. Αυτή είναι η εύκολη λύση τώρα που λες τώρα. Ποια είναι η εύκολη λύση. Να αρχίσουμε να λέμε τα επίθετα ποιος είναι χαζός και τι είναι και δεν είναι. Όχι, εγώ είμαι βλαμμένος, το έχω δηλώσει. Αλλά εσύ τελικά είσαι πιο βλαμμένος, γιατί μου λες ότι εγώ είμαι Ηρακλής και δεν θέλω. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην θέλω. Ένα λόγο πες μου να μην θέλω. Εγώ τι δουλειά κάνω. Τέλος πάντων, εσένα. Πονηρό και διαστραμμένο το μυαλό. Εγώ δεν σε θέλω εδώ πέρα να παίρνεις τηλέφωνο και να κάνουμε χουλιαμά. Χουλιαμά θα κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Και πώς θα είμαι καλά όταν είσαι γάμα εθνική. Πρέπει να είσαι πολύ ανόητος αν πιστεύεις. Αυτό το ξύλινο λόγο, άστο στην πάντα τώρα. Ποια πάντα. Πολύ φορτωμένος, ξεφόρτωσε λίγο. Ποιο ξύλινο λόγο. Ρεαλιστικά σου μιλάω. Τι είναι ο Άρης, καμιά ομαδούλα της γειτονιάς. Δεν κατάλαβα.
Πάμε στο τελευταίο. Έλα, καλησπέρα. Βρε καλό το κορίτσι από το καλώς Μόναχο. Βρήκα. Καλά, καλό το καρίτσι από το Μόναχο. Πώς σα είπα χθες ότι θα σου ρίξω στο Μόναχο 4, γιατί δεν έφαγα 3. Χθες έβγαλε γλώσσα χθες, είπε πολλά. Και τώρα βγάζω γλώσσα σιγά. Και τι έγινε. Καλά. Δεν έχασα από την Κολοπετινίτσα, από την Μπαρτσελόνα έχασα. Και όχι από την Μπαρτσελόνα, από το Μέση έχασα. Και αυτό από λάθη του Γκουαρδιόλα. Το παιχνίδι το έχασα στον Γκουαρδιόλα στην ουσία. Τέλος πάντων. Τι έγινε. Έχασε τη μιλιά σου. Εσύ βγαίνεις και λες ότι θα ρίξεις 4, γιατί μου τα πες εμένα επί προσωπικού, πες τα δημόσια. Το είπα χθες και θα σου ξαναρίξω 4. Δηλαδή, μεγάλη δουλειά είναι. Θα ρίξεις. Αν παίξεις σωστά σε η ομάδα θα φας 4. Αν έπαιζε σωστά χθες ο Γκουαρδιόλα θα έβαζες γκολ με τίποτα. Ωραία. Επειδή ο Γκουαρδιόλα είναι παλτό. Θέλω σε ένα λεπτό να μου πεις σαν μεγάλος προπονητής που είσαι. Μου ξεκινάει με 3 αμυντικούς αντί με τετράδα στην άμυνα πίσω. Μου αλλάζει το Μίλλερ. Μου κάνει μόνο μία αλλαγή. Άστοχη η αλλαγή του Μίλλερ, συμφωνώ. Ναι. Όχι μόνο άστοχη. Δεν δυνάμωσε το κέντρο. Τι να σου πω, και άλλα λάθη έκανε. Με ποιον άλλο δυνάμωνε, όπα. Με ποιον άλλο δυνάμωνε. Με ποιον. Με ένα φρέσκο παίχτη να βάλει μέσα. Με ποιον, παίρνω εσύ με ποιον. Δεν έχει, για πες μου, νοσοκομείο είναι η ομάδα. Μα μου λες δεν το δυναμώσει. Με ποιον να το δυναμώσει. Με το νοσοκομείο έπαιξε. Ρε Βασίλη, με ποιον να το δυναμώσει. Δεν είχε να το δυναμώσει, με δουλεύει. Δεν είχε άλλο. Το ξέρω. Τότε τι μου λες δεν δυναμώσει το κέντρο. Και το Γκέτσε που έβαλε μέσα λάθος ήταν. Αφού δεν είχε ένα κλασικό εξτρέμερ, έπρεπε από την αρχή να ξεκινήσει ο Γκέτσε. Πλάκα μου κάνει. Ο Γκέτσε έπρεπε να ξεκινήσει με το Μίλα αριστερά δεξιά από την αρχή. Συμφωνούμε, τότε τι μου λες τότε. Ναι, αλλά εντάξει, τι σου λέμε, ο Γκουαρδιόλα το χάσει το παιχνίδι. Δεν το χάσε. Καλά, η ήττα όλοι οι εύκολοι είναι όλοι να βγουν και να πούνε είναι αυτός στραβός ανάποδος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος εκπομπής. Φεύγουμε. Εσύ ό,τι πεις. Ό,τι πω εγώ. Καλά, ρε Κωστή μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα ελαστικά Χάνκουκ. Ακολουθεί. Ακολουθεί τη Τλεντίσον με τη Μαρίνα Μπίκου. Είναι η Μαρίνα ή θα τα πει άλλος. Είναι. Ωραία. Αμέσως μετά. Τρίτο ημίχρονο. Πρώτα Θεός. Τα λέτε με τον Κωστή το βράδυ. Όλοι μαζί. Αύριο. Πρώτο Θεός, δεν ξέρω αν θα είμαι αύριο. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα είμαι. Τι έπαθε εδώ, γιατί, τι. Είπα, δεν ξέρω αν θα είμαι. Θα είσαι, τι θα είσαι. Πολύ πιθανό να μην είμαι. Θα πάθεις τίποτα. Έχεις σημαντικές αυτές. Γεια σας. Α, μια χαρά. 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 Α, μια χαρά.